Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιάννης Χιλιτίδης εδώ, γιατρός Μπανιώτης, γιατρέ μου, παθολόγιο μου. Καλησπέρα. Σώσε μας. Θα σας σώσουμε. Ναι, με τις υγρασίες, με αυτά εδώ. Καταρχήν, γιατρέ μου, όλοι με τα συνάχια και τις γρίπες. Λεμί, μίξες, αυτά κτλ. Μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ως και ο Αλέφαντος, ο οποίος είναι ατρόμητος, Κωστά, αρρώστησα, ρε γιγάντα. Τι έπαθα στον Νικό. Ξέρεις τι είναι γέρος να φυσάει μίξες και τέτοια. Εγώ δεν ξέρω, και τέτοια. Κάθε μέρα τα βλέπουμε. Ε? Κάθε μέρα τα βλέπουμε. Πού τα βλέπεις? Στο γιατρείο. Έρχονται και γέροι. Δεν έρχονται. Βαράει βελόνα και στο γέρος. Όχι, ως παθολόγος. Α, ως παθολόγος. Ναι, ναι, ναι. Δύο ιδιότητες, ναι, ξέχασα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σαν βελονιστή σε... Ναι, ναι, ναι. Δύο ιδιότητες. Δώσε, γιατρέ, τα φώτα σου, γιατί πονάνε οι αυχαίνες μας. Πονάνε, να πούμε, και οι μέσες μας. Εγώ σήμερα με τη μέση με τσιμπάει. Δεν πονάει. Πονάει, τσιμπάει, τσιγκ, τσιμπάει. Αύριο είπαμε το απόγευμα θα έρθει 7 η ώρα. Ναι, ήταν να έρθω και εδώ να μας πετάξει καμιά αυτή, γιατί είμαστε κοντρώρες. Ναι, ναι. Και στο αυγενικό και κάτω. Ναι. Πώς τα πέρασες, γιατρέ? Νομίζω ήταν οι πιο ισχυρές διακοπές αυτές των τελευταίων χρόνων. Ισχυρές διακοπές. Ναι. Ναι. Κούραση οικογενειακά. Ναι. Ήταν όμορφο. Πού πέρασες, πού πήγες, σε τοπικά, εδώ και Κρύα Βρύση. Κρύα Βρύση, ναι. Ξέρεις, Κρύα Βρύση Άρης, ναι. Να σας δώσω την είδηση. Ναι. Α, δεν έχει μικρόφωνο. Εντάξει, θα το βάλουμε μετά. Θα συστηθείς τώρα κι εσύ. Είναι φίλος ακροατής ο οποίος θέλησε να δει πώς είναι τα πράγματα εδώ. Δεν είχε τίποτα. Σπουδαί, ένα στούντιο, ένα σχολείο, ένα παραγωγό, δύο οθόνες. Η Σπάρτα, ο Σπάρτα, Κωνσταντιβή Μακεδονία απέναντι μετά τα Mayday. Α, απλά πράγματα, παρέα κάνουμε. Αντί να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε παρέα έξω να πιούμε κανένα ούζο, ξέρω εγώ, στο Διονύση ή στον Κρόνο και στη γειτονιά κτλ. Μείνουμε εδώ να πούμε με τους ακροατές οι οποίοι είναι στο σπίτι. Καλό είναι το σπίτι. Μια μεγάλη παρέα. Καλό είναι το σπίτι. Έχεις, ναι, την τηλεορασάρα. Ναι. Έχεις το φως ανοιχτό. Εγώ το φως πάντα το έχω ανοιχτό. Έχω ένα κουσούρι να πούμε, το φως το έχω ανοιχτό. Φως ανοιχτό, τηλεόραση και ραδιόφωνο στο αυτί. Η γυναίκα την άλλη μπορεί να κάτσει στο άλλο δωμάτιο, πούμε, να δει άλλη. Έχεις και τέτοια, για με ένα παντρεμένο εδώ. Έλα, αγόρι γλυκό. Καλημέρα. Είσαι ο και λέγεσαι. Πες. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Όχι ο Βέγκος. Ναι. Εγώ είμαι ο καινούργιος. Ναι. Παντρεμένος είμαι με ένα παιδί 12 χρονών, πρώτη γυμνασίου. Και δουλεύετε και οι δύο, έτσι? Και οι δύο. Καλό είναι. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς. Ναι. Ξεπέδιασες κιόλα, ε? Ναι. Σχεδόν, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ακόμα ναι. Εντάξει. Ωραίος. Κέντρο μένεις, παοξής είσαι. Παοξής είμαι. Παοξής είσαι, δουλεύεις σε εταιρεία, δεν μας πεις ποια εταιρεία, πού ναι, ναι, εταιρεία είναι. Τι κάνεις? Οδηγός είμαι, εξωτερικές εργασίες. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Ναι, αυτά, ναι. Οδηγώνει. Ναι, ναι, ναι. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά στα νιάτα. Έχω φορτώσει που για το χέρι. Πιάσε. Φαίνεται. Όχι, πες. Πες, δηλαδή έχεις δει. Ρεπόρτερ, έχεις δει με τέτοιο χέρι. Φαίνεται, αλλά όμως. Ναι. Και γυμναστήριο. Φαίνεται ότι πας και. Ναι, όχι, ναι. Όχι, πες, δηλαδή αυτούς που κρατάνε τα στυλό εδώ πέρα και τους ορμάνε κτλ. Ναι, έτσι, σωστός. Γελάει ο Θανάσης. Ρε το Θανάση. Μου στείλε μήνυμα ο Θανάσης σήμερα, Θανάση. Για πες τι έγινε. Πήρα τηλέφωνο. Λέω να τον γνωρίσω τον άνθρωπο από κοντά, να το δω πώς είναι. Μη χάσεις. Ναι, μη χάσεις. Το κελεπούρι μη χάσεις. Ναι, το διάδο πέρα, όπως είδα και το κύριο Κιλιτίδη. Κοντά, λίγο στο μικρόφωνο, κοντά. Μη συγχύρεσαι, Γιάννη, να το ρυθμίσω. Θα το βάλω, μη κάνει. Ο Γιάννης είναι ο σκηνοθέτης, πώς το λένε. Ναι, ναι. Δηλαδή, η Βουγιουκλάκη είσαι, η Γελάσκαρ είσαι, η Καρέζη είσαι που σήμερα θα είχε γενέθλια αν ζούσε κτλ. Ναι, ναι. Αν δεν υπακούς το σκηνοθέτη, δεν γίνεται. Εδώ ναι, ναι, πάει, σου δίνει διαταγές. Εδώ σου θα πάρει το μικρόφωνο. Δεν βλέπω και τον άνθρωπο εδώ. Ναι, δεν φαίνεται καθόλου. Εδώ, πάνε, να το βλέπεις. Εδώ να σου λέει τι επάνω κτλ. Γιατί πρέπει να υπάρχει συνονόηση. Ναι, ναι, σίγουρα. Μπορεί να κάνεις εσύ του κεφαλιού σου να σε βάλεις αυτό που λέμε, που λένε ραδιοσκηνοθεσία. Δεν πάει ένα ραδιόφωνο μπροστά μόνο. Υπάρχουν πολλοί. Oh, σίγουρα. Γιάννης κάνει και τα δύο. Συντονισμό, και παραγωγός είναι ο Γιάννης, δηλαδή και παράγει, ναι, αλλά και βοηθάει με την ηχοληψία. Δύο πράγματα. Ναι. Πώς το βλέπεις? Το σκηνικό εδώ, ωραία, δεν είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ναι. Έχω πάθει πλάκα από τον κύριο Χιλιτίδη. Ναι. Ναι. Έτσι, κοίταξε να δεις. Κάθε δουλειά έχει τα δύσκολά της και έχει τα. Εγώ όταν ήμουν εκεί στο δρόμο, μ' άρεσε και ο δρόμος. Εμένα μ' άρεσε ο δρόμος. Ο δρόμος? Ο δρόμος. Τα παιδί μου, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, ναι, τράπεζα, εφορία, πάνε. Έχει τα δύσκολα. Έχει δυσκολίες. Έχει πολύ δυσκολίες. Ναι. Έχει, ναι, αναποδιές, έχει απρόπτα. Έχει μούτσες, έχει αυτά. Ναι, έχει, ναι, 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 βρυσίδια. Ναι, 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 τροχονόμους, αυτά κτλ. Ναι.
Εντάξει. Να, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα τον παοξίζει, δεν είσαι. Ναι. Μάλιστα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Και είσαι και εσύ, είσαι πόντιος, όχι. Όχι, όχι. Όχι. Μηταράς όμως είσαι. Λίγο. Λίγο μηταράς. Λίγο. Εμείς στην οικογένειά μας ήταν όλοι μηταράδες. Όλοι. Παππούς, αδέρφια του πατέρα μου, ο πατέρας μου, μηταράδες, πόντι. Γλίτωσες, βλέπω όμως. Τι γλίτωσα. Α, τη μύτη, ναι, εντάξει, ναι, τη γλίτωσα. Την έσπασα μια φορά. Μου την έσπασε πολύ ζωή, έδωσε μια γροθιά. Δεν το γνωρίζω τον κύριο, μα πολύ ζωή. Μικρή, 12 χρονών ήμουν. Εγώ 14, 14 πολύ ζωή, με πλάκωσε στι μπουνιέ, θα πούμε, ήταν και πυγμάχο. Ήταν και δύο χρόνια πιο μεγάλο. Μπαμπαμ. Πήραζε τον ξάδερφό μου τον Μάρκο, να πούμε. Και λέω, τι πώ πειράζει τον Μάρκο, ρε, τι θε εσύ, ρε μάγκα, να πούμε και τα λοιπά. Του δίνω μια γροθιά, εγώ φεύγω. Μου τη φύλαγε, όπω μου τη ένα μήνα. Μου τη φύλαγε, μπαμπαμ, πήρε τη ρεβάν. Στράβωσε η μύτη, την έκανα έτσι στον ψηφίδι τον. Δεν τον ψηφίδι. Όχι τον ψηφίδι τον. Πώς το λένε. Τον. Όχι τον ψηφίδι τον αλίστα που είναι. Στον Έρια η αλίστα. Ο αδερφός του. Όχι ο αδερφός του, ο Βασίλης που είναι παλέμαχος του Άρη. Ο άλλος, ο Ριλά. Ο γιατρός, ο Ανέστης. Ναι. Με πήγε στο Άγιο Λουκά, μπαμπα μπούμπα εκεί, με έφτιαξε, με έκανε τη μύτη την ίσχυο. Λέγε γιατρέ μου, τι δίνουμε γιατρέ μου. Λέγε γιατρέ μου. Αφού θα έρθει αύριο να κάνει λίγο τη μέση σου και τον αφιένα σου. Ναι, Εγνατία 63 θα έρθω γιατρέ. Ναι, Εγνατία 63, στον έκτο όροφο, μην μπερδευτεί. Ναι. Με ασανσέρ θα ανέβω. Έχει και ασανσέρ και σκάλα. Με τη σκάλα θα ανέβω. Κάνει λίγο να τεσκοπό. Δεν κάνει όμω, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Γόνατα, καρδιές δεν κάνει. Για γόνατα σίγουρα. Ναι. Ναι. Δεν κάνει. Θα δώσουμε κάτι παραπλήσω. Θα δώσουμε για. Αφιένα και, αφιένα μέση. Και για μέση. Ένα, ένα πολύ μέση αυτό το διάστημα, να ξέρεις. Λίγο πολύ, είναι και η υγρασία του χειμώνα. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Βρωμόπολη με την υγρασία. Ναι, 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 ναι. Οπότε θα δώσουμε για δύο φίλους. Δύο φίλους. Ναι. Ναι. Δύο φίλους ή φίλες. Ή φίλες. Ναι. Μάλλον φίλους, γιατί τα βαριά μου είναι άντρες. Τα βαριά ανθίγυνα. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατρέ μου, για πες μου τώρα πώς πέρασες τις γιορτές, πήγες στην Κρύα Βρύση. Ναι, ήθελα να πεις κάτι για τον Άρη, θες να πεις κάτι. Ναι, να δώσω την είδηση ότι ο Κατίδης κλείνει στην Κρύα Βρύση. Και την Κυριακή πιθανότητα να παίξει στο μάτς Κρύα Βρύση Άρης. Δεν τιμωρήθηκε. Τι τιμωρήθηκε. Μήτε έπαιζε στον διπλανό χωριό. Με άλλο όνομα έπαιζε. Ο άλλος θα τιμωρηθεί. Η άλλη μόνο. Αυτός δεν φταίει. Αυτός πήγε, έπαιξε. Πήδηξε ένα φράχτη, μπήκε μέσα, έπαιξε μπάλα. Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να παίξει δηλαδή. Άκουλε. Μπορεί να παίξει και με τον Άρη, δηλαδή. Γιατί να μην παίξει. Δεν ξέρω. Θα τραβήξει ένα βρωμόξυλο σε κανέναν παίξει του Άρη. Θα γίνει με. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Κρύα Βρύση Άρης. Και ο Κατίδης παίκτης της Κρύας Βρύσης. Κρύα Βρύση παλιότερα φημιζόταν για την άγρια διάθεση των οπαδών. Ναι. Καλά, μισή φυλακή ήταν. Και η άλλη μισή. Γιατί ήταν η μισή. Δεν ξέρω. Ήταν ένα, είναι ένα λίγο ανεξήγητο το θέμα. Πάρα πολλοί κόσμοι της Κρύας Βρύσης είναι στη φυλακή. Και τώρα ακόμα. Προφανώς. Δεν γνωρίζω. Δεν είναι αυτό φρόνημα, είναι. Ναι. Εσύ πώς την γλίτωσες, ρε γιατρέ. Εντάξει. Εσύ με τον άλλο τον μονό. Φύσεξε αλλού, αλλού αέρα. Ναι, φύσεξε αλλού αέρα. Εντάξει, υπάρχουν και παραδείγματα. Καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Ναι. Βγάλατε και επιστήμονες. Λογικό είναι. Γιατρούς, δικηγόρους. Δικηγόρους. Εντάξει, είναι με μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη κομμόβολη. Γιανιτσά δίπλα. Ναι. Ναι. Αν είναι καθένα, ήταν κεφαλοχώρη μεγάλο. Τι ήταν, λέει. Κεφαλοχώρη. Κεφαλοχώρη. Την εποχή του 60. Ναι. Ναι. Είχε και τους Γύφτους εκεί, είχε και τους Αθήγανους εκεί. Και... Ναι, ναι. Και ο Απόλλων έχει παίξει και Β' Εθνική, δεκαετία του 70. Ναι. Πολλές χρονιές. Ο Μίτροβιτς, σέντερφορ. Ναι, έτσι, έτσι. Το πρόλαβα εγώ, έχω δει μάτσα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Κρύα Βρύση Ορδαϊκός. Ξύλο. Κρύα Βρύση Κοζάνη. Ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Κρύα Βρύση Γιανιτσά. Ξύλο. Πάθος μεγάλο και πάθος. Κοζάνη. Ναι, 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 ναι. Ξέρω τότε. Μέσα στη φύλακες μέσα. Ναι, ναι. Επικούντας τότε, στη φύλακες. Ναι, ναι, ναι. Το καθεστώς. Ήσουν στη φύλακες και μέτραγες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είσαι στη φύλακες και. Έτσι. Α, και δέρουνε πάλι τους οι κομμουνιστές οι στη φύλακες με το αριστερό, το ρόπαλο. Τώρα είναι κομμουνισμός τα πράγματα, μην φοβάσαι. Ναι, όμως δεν φοβάμαι. Τώρα είμαι που είμαι ήσυχος. Ήσυχος. Γιατί ξέρω ότι ο Τσίπρας είναι εναντίον του κεφαλαίου. Ναι, τους συνταξιούχους. Έλα μου καλά, εντάξει, και με τους συνταξιούχους τώρα τους βάρεσε ο Τσίπρας. Ψαχλαμάρε τώρα. Κουταμάρε τώρα του βάρεσε του συνταξιούχου. Και αυτοί κάνανε κάτι, θέλανε παραπάνω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όταν ζητάει ο άλλο από κάτω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει ο άλλο. Τι. Άλλα έλεγε. Άσερε, άλλα έλεγε. Άλλα έλεγε, φυσικά. Άλλα έλεγε. Γιατί ο άνθρωπο αλλιώ τα περίμενε τα πράγματα. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Είπε θα κάνει του καναλάρχε, θα του κλείσει τι τηλεοράσει. Θα τη μυζικότσι. Ναι. Και το Μέγα είπε θα κλείσει, χρωστάει ο Αλφα κτλ. Δεν του έκλεισε. Θα κλείσει κανένα γύρω που αν. Μου κλείσει κανένα Εγνατία. Θα κλείσει. Θα δείξει τα δόντια. Θα κλείσει. Ναι. Πόντο TV. Ναι, Πόντο TV. Ο Πόντο TV, να δούμε τώρα πώ θα. Για να δούμε. Να δούμε. Να... Περιμένει πολλού κόσμο. Δεν το βλέπω να ξεκινάει. Δεν το βλέπω να ξεκινάει. Κρίμα, κρίμα. Δεν το βλέπω. Χαλάει η δουλειά.
Καλά η δουλειά, γιατί ζητήσαμε κάτι να μας δώσει η Νόβα. Η Νόβα δεν το δίνει, θέλει λεφτά. Οι άλλοι δεν έχουν λεφτά. Θεσσαλονίκη, αυτό κτλ. Τώρα βρούμε χορηγό να δώσει λεφτά. Δεν δίνουν χορηγοί, δεν υπάρχουν. Πειράζει η Βουλγαρία. Mm. Δεν τα έχεις μάθει. Είναι έργο Τσίπρα. Πώς? Έργο Τσίπρα και αυτό. Το ότι πήγα στη Βουλγαρία. Γιατί δηλαδή. Τελευταία χρόνια. Εντάξει, φύγαν πολλοί στη Γερμανία, στη Βουλγαρία, πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα. Πώς το λένε αυτό το κόλπο που. Το εμπορικό επιμελητήριο της Βουλγαρίας, της Σόφιας. Έβγαλε μια ανακοίνωση και ευχαριστεί τους. Ναι, στην εφημερίδα. Πρωτοσέλιδο ήταν. Πρωτοσέλιδο. Ναι. Πού? Σε μια βουλγάρικη εφημερίδα. Ναι, σε μια βουλγάρικη. Ευχαριστούμε Ελλάδα. Ναι. Ευχαριστούμε Ελλάδα γιατί λέει. Γιατί ευχαριστούμε Ελλάδα, διότι εμείς λέμε ανοίξανε 250.000 θέσεις εργασίας. Ήρθαν οι Έλληνες, άνοιξε την πόρτα. Ναι. Μπήκανε μέσα οι άνθρωποι, να πούμε, φορολογία μικρή. Μηδενική σχεδόν. Μηδενική φορολογία. Ναι, ναι. Και αντί να πάρουν τις επιχειρήσεις να πούμε στη Σύνδο και δεξιά και αριστερά και να γίνουν συνέτεροι να πούμε με τον αριστερό Τσίπρα. Ζητάνε και οι εταίροι, ζητάνε και οι εταίρες, ζητάνε και οι, ξέρω εγώ, αυτοί οι Μέρκελ, ζητάνε. Σου λέει, άλλος έχω επιχείρηση να πούμε. Δεν τραβάω και στη Βουλγαρία να πούμε. Ο άλλος λέει, έχω επιχείρηση, δεν τραβάω στα Σκόπια. Ο άλλος έχει επιχείρηση, δεν τραβάω στην Αλβανία. Ο άλλος έχει επιχείρηση, δεν τραβάω στην, ξέρω εγώ, Ιουγκοσλαβία, πώς λένε, Σερβία. Δεν τραβάω στην Κροατία. Καλά τα λέω, Θανάση. Και η Μακεδονία είναι ελληνική όμως. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Θα έλεγα τι είναι ελληνική, αλλά δεν με παίρνει διότι θα βρίσω και έχω δώσει υπόσχεση εδώ στο αφεντικό. Δεν θα ξαναβρίσω, λέω αφεντικό. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Μέζεα είναι, δεν είναι. Πώς είναι ελληνική, λέει η Μακεδονία. Άμα το λιμάνι είναι κλειστό και ανθούν τα Βαλκάνια. Τα πάρουν οι Κινέζοι. Ναι. Οι Ρώσοι. Οι Χαλκιδικοί. Ναι. Στη Βουλγαρία εμείς εδώ. Τι έμεινε εδώ. Τι έμεινε εδώ, ναι. Η ΠΑΟΚ. Μετρόπολης. Ο Μετρόπολης, ακόμα η ΠΑΟΚ. Η Άιποντίον, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο Άριστη Γάμα Εθνική. Τίποτα κάτι μην. Fast food, κάτι του Daily Issues, κάτι έμεινε κύρα μέρη. Για καφέ. Για καφέ, ιστορίες και τα λοιπά. Έμειναν κάτι κολόμπαρα να πούμε για τους πιτσιρικάδες. Εκεί που ήταν οι βιοτεχνίες οι παλιές. Πώς το λένε εκεί στα. Ξεχνάω το μέρος. Εκεί στην Εγνατία από κάτω, τέρμα προς Βαρδάρη. Πτολεμαίο, λέει ο Γιάννης Μιλητής. Ναι, φύγανε οι βιοτεχνίες, γίνανε μπαρ. Εντάξει. Θα μείνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μείναν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μείναν οι δημοτικοί υπάλληλοι. Ευτυχώς. Κάτι να κινεί την αγορά. Να κινεί την αγορά. Έμεινε ο Ιβάν. Ο Ιβάν θέλει να πούμε να πάρει και τηλεοπτικό κανάλι τώρα. Είχε πάει να την πέσει στο TV Μακεδονία, το οποίο άλλο θέλει να το ξεφορτωθεί. Ας πούμε. Να πάρει τον Α από τον Κοντομινά. Ζητήσαμε τον Κοντομινά τα 72 χιλιάρια για τώρα το 44 και κλείσει του είπε ο Κοντομινάς. Εδώ δεν πληρώνω τη Σπυροπούλου. Στραλάδι, την πέταξε έξω από το σπίτι. Λέει άντε ρε τα γόρια, άντε ρε το κορίτσι μου, πάρε δρόμο από εδώ πέρα, μη ζαλίζεις. Ο Ρώσος ο γέρος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν χαίρομαι. Όχι. Το 39 γεννημένο, 77 λέει τον Κοντομινά. Συνομήλικος του Κόκαλη και συνομήλικος του Νίκου Αλέφαντου. Τι είναι 77 και οι τρεις. 77. Αλλά γεροντάριστε. Τι θέλω. Πήγε και ο Καραμπέρης, ο οποίος δεν ήθελε να, πούμε, να μπει στο άρθρο 44 ώρες, θα πληρώσει και αυτός. Α δει τώρα για πότε θα μαζέψουν 72 χιλιάρικα όλοι αυτοί. Ξέρεις ότι θα πληρώσει το τέλος. Ο Γράντας. Βάλω εγώ τα 30, θα τους πει. Βάλετε εσύ τα υπόλοιπα. Πώς έφτιαμε. Θα βάλω εγώ τα 35, τα 36 χιλιάρικα ευρώ. Και όλοι εσείς οι 32 θα βάλετε τα υπόλοιπα. Και ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος. Δεν τα μαζέψει και τα πληρώσει ο Χράντας. Μιλάμε για. Που κανονικά δεν πρέπει να τα πληρώσει. Ο Καραμπέρης δεν πρέπει να τα πληρώσει. Γιατί εγώ λέει κύριε δεν ήθελα. Ο Καραμπέρη! Φώναζαν εκεί στου παράδε οι παλιοί. Ναι, οι παλιοί. Οι παράδε είναι οι ίδιοι. Εντάξει, ακολουθούν πορείε. Εντάξει. Ο Καραμπέρη! Φωνάζανε. Θα πάρω τώρα να βρουν τον Χράντα. Όλοι αυτοί οι κουβαρντάδε να πούμε. Και σαν να του έχω μπροστά μου. Χρωστάμε 72.000 ευρώ. Παλούκινα. Δηλαδή τώρα εσύ πόσοι είμαστε 35 άτομα. Δηλαδή να μην τρέχω να κάνω. Φωνάξε να βάλουμε την αριθμό μηχανή να μου εφαρμογέ. Γράντασε. 72, βάλω τα γιανιά μου να πούμε, δεν βλέπω. 72.000 ευρώ να πούμε. Δια 35. Από 2.057 δραχμές να πούμε. Ευρώ. Λοιπόν, μάγκες, εγώ επειδή πάνε καλά οι δουλειές μου να πούμε και τραβάω και στη Βουλγαρία και εγώ μου κάνω κάτι λακυρτή ωραία να πούμε, θα δώσω τα 36 να πούμε. 36.000
Μια 35, πήγα ένα χιλιαρικάκι. Από ένα χιλιάρικο να βάλετε. Πού να βάλουνε χιλιάρικο, ρε. Πού να βάλουνε χιλιάρικο. Πού να βάλω χιλιάρικο. Πάλι ο Γράτας θα τα πληρώσει. Ε, τι τους έχει ο κάνει ο Γράτας. Λέει, τους μάζευε, τους έλεγε. Πώς είστε, ρε, λιγούριδες. Δεν ξέρω εγώ. 20 άτομα. Ας σώσουμε τον Άρη. Εντάξει. Κλείσε το Super 3 και τα βάζω όλα εγώ, ρε, να πούμε. Πού να κάνουμε, ρε, Γράτα, ρε. Ε? Κοίταξε. Αν το κάνει τότε ο Γράντας που δεν μπορούσε, όταν καλά. Ναι. Τον έκλεινα, τελείωνε. Αλλά δεν είχε. Εγώ άρθω, θα κλείσει ο σύνδεσμος και έρχομαι. Ωραίος, ρε μάγκα. Mm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τέλος πάντων, θα τα μαζέψει, θα πληρώσει ο Γράντας, θα τελειώσει το θέμα. Και ο Σκόρδας δεν πιστεύω να βάλει κανένα. Ο Ματθαίος δεν ξέρω. Είναι μπλοκαρισμένοι οι λογαριασμοί. Γιάννη, έχεις κανένα μήνυμα. Έχεις. Για δες λίγο την οθόνη σου. 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Δίνουμε δύο κεφαλοκλειδώματα. Δίνουμε δύο. Πες τα σύρια, γιατρέ, γιατί εγώ δεν τα. Πες μου, τι δίνουμε. Για δύο φίλες εκπομπής, δύο συνεδρίες βελονισμού για πόνο. Ή αυχενικού συνδρόμου ή για ασφιαλγία. Ναι, για τη μέση. Εγώ τώρα ασφιαλγία έχω. Εσύ, ναι, και αυχενικό έχεις. Μπες μέσα. Βέβαια. Εδώ έχουμε ρεπορτάζ μπάσκετ. Κάτσε τώρα, γιατρέ. Έχει εδώ πλουλαρισμό η εκπομπή. Ραντούλητσα. Παρθενάκης. Παρθενάκης. Κάτσε ρε, Παρθενάκη. Κάτσε. Κάτσε εδώ να μας πεις τι έγινε. Κάτσε ρε, γιατρέ, λίγο να κάτσε ο Παρθενάκης. Κάτσε ρε, Παρθενάκη. Τι έγινε εδώ. Μπλέξαμε με τον Βλαχόπουλο. Τι έγινε. Είδα κόσμο του Άρη εκεί στην. 40 πόντους έφαγε. 41 πόντους έφαγε. Καλά, είναι. Καλησπέρα. Ο αυτοκράτορας. Αυτή η αυτοκράτορας είναι. Η αυτοκράτορας τρώνε το βράδυ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν βαριά τα κοστί. Και αυτό. Διαμηνύθηκε από τους φλάτους προς παίκτες μετά το τέλος του αγώνα. Όπως μας είπε και ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Είπε ο Βλαχόπουλος, γούρι έφερε, γουρλί. Ναι, γουρλί. Εντάξει, δεν ήταν τόσο ήττα, ήταν τόσο η εμφάνιση με κάτω τα χέρια, γιατί είναι πολύ βαριά. Ήταν τώρα 41 πόντους. Ναι. Η Τζόρτζια έκανε δηλώσεις. Θα ξεχαστεί γρήγορα. Όχι, η κυρία Τζόρτζια δεν έκανε. Όμως ο κύριος Λάσκαρης είπε ότι συνέλθετε γρήγορα γιατί δεν είναι εμφάνιση. Τόπο Λάσκαρης αυτό. Ναι, ναι, έτσι να μια αλήθεια. Άμα δεν πει η γυναίκα να τους αρχίσει στις φάπες. Δεν γίνεται. Εγώ, η Τζόρτζια έχει μεγάλη ισχύ να πούμε. Όπως γίνεται, και, Georgia, δεν όπως γίνεται και στο σπίτι, ε. Ε, βέβαια. Σπελάτε εδώ, ρε, κοπρίτες. Να πούμε και τα λοιπά. Να φέρει και τον Τρίφωνο Σαμαρά. Να του τρίξει τα δόντια. Έτσι, να τρομοκρατηθούν. Να φέρει και τον άλλον, ξέρω εγώ, τον κομμωτή. Πώς το λένε τον άλλον. Κάνα δύο-τρεις κομμωτές. Το σακ το ρουβά να φέρει. Να φέρει τον πώς το λένε τον Ψινάκι. Να τρίξει τα δόντια του παίκτες. Να, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Τι είπε, πολλά σκαρτιά, για πες μου, Μεταξύ. Υπάρχει θέμα τρίφτη. Όχι. Μεταξύ απευθείας και σε τρίτο πρόσωπο τους είπε συνέλθετε, δεν είναι εμφάνιση αυτή. Ναι. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι φοβερό. Είναι πιο πολύ η εικόνα που βγήκε προς τα έξω ότι ο Άρης έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Έτσι. Αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι παίκτες το αναγνώρισαν, γιατί έχουν δείξει ότι αυτό εμένα που με ξένησε πιο πολύ είναι ότι ο Άρης μετά από ήττα αντιδράει. Τώρα, ίσως η εμφάνιση μέχρι τώρα με την Αρμάνι Μιλάνο ήταν και η πιο δύσκολη της χρονιάς, κακά τα ψέματα. Ναι. Οπότε αποτελεί μια καλή, πώς να το πω, ερώτηση, μια καλή συνέχεια πώς θα εμφανιστεί ο Άρης στα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχει δείξει ότι αντιδράει αυτό. Ναι. Δεν έχει περιθώριο να κάνει και άλλη γκέλα, και άλλη ήττα. Πιο πολύ εμφάνιση δεν είναι η ήττα. Νομίζω ότι μέσα στο Ο τρόπος. Ο τρόπος στεναχώρησε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ σήμερα έδειξε καλό πρόσωπο, ανοίξε τη Λιμόζη, είχε 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πού, εδώ ήταν, έπαιζε. Εδώ. Κόσμο είχε. Όχι, δεν είχε κόσμο. Και κλεισμένο ήταν έτσι όπως το είδα εγώ. Αν όχι, το δεις και έτσι, δεν είναι και βαρύ αυτό που λες. Εντάξει. Όχι, έτσι όπως το είδα εγώ, νόμιζα ότι ήταν και κλεισμένο. Γιατί ήταν τιμωρημένος. Όχι, δεν ήταν τιμωρημένος. Απλά είναι η ίδια εικόνα που παρουσιάζει. Σε εισιτήρια, ξέρω εγώ. Λίγα πολύ. 80, 90, 70. Ε, όχι, αλλά εντάξει. Τον οίκους. Δεν νομίζω ότι είχε πάνω από 1.500 φλάδους. Το είδα λίγο άδειο γι' αυτό. Ναι, διασκορπισμένοι. Ήταν μακριά, ναι, σωστά. Εντάξει. Ήταν μια αγωνιστική με δύο μεριές. Καλή εικόνα για τον ΠΑΟΚ και νίκη. Κακή εικόνα για τον Άρη και ήττα. Αλλά δεν σημαίνει κάτι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε. Ο Άρης δεν χάνει κάτι. Πόσο κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 13 πόντους. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλό σήμερα. Είχε 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και τι ο ΠΑΟΚ, άκουσε τώρα το Παρθενάκη, τώρα εγώ που σχετικός δεν είμαι. Τώρα να του κάνω τον έξυπνο, αλλά. Εντάξει, εμείς θεωρούμε των αναλογιών. Δεν είμαστε έξυπνοι. Βλέπω το παλέ γεμάτο 5-6.000. Εντάξει, είναι διαφορετική εικόνα. Και βλέπω να χάνουν 41 πόντι. Και από την άλλη μεριά οι άλλοι φουκαράδες. Όχι, εκτός έχασε ο Άρης. Εκτός, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό. Λέω δηλαδή η γενική έτσι, υποστήριξη που υπάρχει από τον κόσμο. Και από την άλλη βλέπεις εκεί πέρα
Κι όμως ο Άρης είχε 300 κλάδους εκεί. Ναι, ναι, λέω, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Μια άλλη βλέπει, ξέρω εγώ, τον Παοξή, τον Πασχετικό. Μια μέρα ξέρει τι έπαθα. Ναι. Γυρνούσα να πούμε από το IKEA, είχα πάει εκεί να πάρω κάτι μαστόρ, κάτι. Πώ το λένε, κάτι. Κάτι καρέκλε, κάτι ιστορίε. Ναι, τέλο πάντων, για το σπίτι. Ναι, ναι. Φεύγοντα εκεί πέρα, λοιπά, βλέπω κάτι τύπου να με κάνουν γκριμάτσε ναι. στον δρόμο. Τέλο πάντων, σταματάω, λέω τι έγινε, παιδιά, δεν φοβήθηκα γιατί υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα. Ρε φίλε, λέει, να σε κάνουμε μια ερώτηση. Λέω, ρε φίλε. Τι σου είδαμε κασκόλ του Παοκάρε, ναι, ρε παιδιά, τι έγινε. Φυσικά ένα σύνδεσμο, πάτε και τρίτο καρφό. Όχι, ρε φίλε, λέει. Ψάχνουμε, λέει, πού είναι, λέει, το παλατάκι. Γιατί μα είπαν, λέει, εδώ πέρα, λέει, κοντά στο Φίνικα, λέει, πριν φτάσει στο κολέγιο το. Τι μέρα ήταν, θυμάσαι? Βράδυ ήταν πάντω μια φορά. Τρίτη. Ναι, βράδυ, ναι, όχι, Σάββατο δεν ήταν μια φορά. Σάββατο δεν ήταν. Ήταν καθημερινή. Ίσως ήταν Τρίτη και να ήταν μέρα που είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. Από πού είστε, Κορδελιώνει, Άπολη, ρε φιλαράκι, λέει, πήγαμε τον περιφερειακό, χαθήκαμε, λέει, εδώ κτλ. Του πήγα εγώ με τα μάξι, ευχαριστούμε, λέει, κτλ. Μου λέω, ρε, σύρε, δεν είσαι ορατό, μου λέω, ναι, ρε, φίλε. Ευχαριστώ, ρε, φίλε, λέει, και σε έβριζα, λέει, κτλ. Είσαι πολύ ευγενή. Και το βρήκα το παλατάκι, του έστειλα εγώ εκεί. Εντάξει, ναι. Καλό έκανε. Καλό έκανε. Αυτά εν μέρη, καλή συνέχεια. Τι, αυτό ήσταν. Αν θέλει, ό,τι θέλει. Λεπτομέρειε. Λεπτομέρειε. Τίποτα. Κρατάμε την ουσία. Καλύτεροι παίκτε στον Πάουκ. Καλύτεροι παίκτε στον Πάουκ ήταν ο Μάρκοβιτ, ο Σκοτσιανίτη, ο Βασιλιάδη. Έπαιξε ο Μπρουτόταυρο. Έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε πολύ καλά και είχε 19 πόντους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπράβο. Δείχνει ότι ανεβαίνει. Ναι. Ναι. Αυτό έτσι όπω είναι θηριώδη και δυνατό, ναι. Α πούμε, έχει πολλά κιλά. Ναι. Παίζει συνέχεια ή μπαίνει, βγαίνει. Θέλει μια ειδική μεταχείριση. Ναι. Είχε μείνει και στον αγώνα του Σαββάτου εκτό λόγω ενοχλήσεων. Σε κάνα στράγαλο, τι. Στη μέση και στην πλάτη, αν κάνω λάθο. Τον προστάτευσε ο κύριο Μαρκόπουλο. Ναι. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλό. Εσύ που είσαι διαχειριστή και λε εκεί πώ παίζουν κτλ. Ναι. Καλά τον χειρίζεται ο Μαρκόπουλο. Νομίζω. Καλά το πάει. Ναι. Δεν είμαστε μέσα από την Όχι όπω ο Μπερμπάντοφ ο άλλο. Μέσα από την ναι. Αλλά μόνο το γεγονό ότι ο Πάοκ κράτησε τον Σοφοκλήση Κωνσταντίνη μέχρι το τέλο τη χρονιά είναι η καλύτερη απόδειξη. Ναι. Ναι. Άρα βρήκε τα πατήματά του, νιώθει καλά και ίσως και σου λέει ας πάρω λιγότερα χρήματα παρά να ρισκάρω μια άλλη επιλογή που δεν θα με βοηθήσει στην αγωνιστική μου ανέλυξη. Κακά τα ψέματα γιατί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και αυτός θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Δεν είναι, είναι 31 χρονών, δεν είναι κάτι. Ποιος είναι 31? Ο Σοφοκλής. Ο Σοφοκλής. Δεν είναι δηλαδή τελειωμένος, είναι ίσως στην καλύτερη ηλικία. Ίσως επειδή είναι βαρύς να πούμε γι' αυτό λέω. Εντάξει, ο καθένας, κάθε παίκτης με το σκάρι του. Ναι. Σήμερα έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε πάσες και δεν είχε και εύκολους αντιπάλους. Εντάξει, Λιμόζ δεν είναι κακή ομάδα. Τηρουμένων των αναλογιών πάντως. Από την άλλη, ο Άρης μπήκε μάλλον φοβισμένος. Δέχτηκε ένα πολύ βαρύ σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο και εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ουσία του αγώνα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πει εγώ όταν έχεις τέτοια θέματα. Ναι, ναι. Σε σκέφτηκα τελευταία στιγμή. Δεν με ρωτάς να μπω να πω. Θα μπαίνεις και θα μου λες έχω αυτό. Καλό θα είναι να κάνουμε και ένα μικρό ρεζουμί για τον μπάσκετ. Οπότε υπάρχει. Υπάρχουν και οι Αριανοί. Συνήθως οι Αριανοί είναι αυτοί. Υπάρχουν μπασκετικοί φίλαθλοι, όποιοι είναι. Καλή συνέχεια. Στο Πανόραμα μένουν, στις ακριβές περιοχές της πόλης μένουν. Είναι πιο εκλεπτισμένοι, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν οι φίλαθλοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, τώρα αν έχει εσύ κάποια γεωγραφική έρευνα που του κατανείμει ποιοι είναι ποιοτικοί, ποιοι είναι μη ποιοτικοί, δεν ξέρω. Σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω, Κωστή. Πού πας τώρα, για ποτάκι πας? Όχι, όχι. Πάω για τρέξιμο. Τέτοια ώρα? Ναι. Εγώ πήγα το απόγευμα. Εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο, πάω για τρέξιμο τώρα το βράδυ. Δηλαδή πρώτα κάνει τα βάρητα και μετά πα και δεν πρόλαβα να τρέξω στο διάδρομο. Ναι, έκανε βάρητα. Έκανα βάρη. Ναι. Και μετά τώρα θα πάω να τρέξω λίγο στην παραλία. Πόσες όσο αντέξω, γιατί είμαι ακόμα σε κατάσταση να μου πει διαδρομή. Θα ξεκινήσει από το Μέγαρο. Ναι. Θα πάω στο Ξύλινο όμως. Θα πάω μέχρι τα μαγαζιά. Ποια μαγαζιά? Εκεί που είναι τα δύο τα παραλιακά. Λοιπόν, μέχρι το άγαλμα του Αλέκου είναι 3 χιλιόμετρα από το Μέγαρο. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας στα μαγαζιά. Και 3-6 έφυγες. Δεν χρειάζεται. Είναι πολλά ακόμα για μένα. Είναι ακόμα πολλά για μένα. Είναι πολλά. Ναι. Σου πω εγώ το 5 χιλιόμετρα. Μέχρι το Μακεδονία Παλάς είναι 2,5. Α, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Εκεί που τελειώνει το Μακεδονία Παλάς και καμιά 50 μέτρα είναι 2,5. Βούρ και άλλα 2,5. Ναι. Έκανε το πεντάρι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Με διαστήματα όμως. Περπάτημα, ναι. Τρέξιμο, περπάτημα. Άξι. Αλλά δεν σταματήσει καθόλου. Περπάτημα, τρέξιμο. Να είμαστε σε φόρμα το καλοκαίρι. Κάνει μια 45 λεπτά σήμερα, θα είσαι ωραίος. Ωραία. Να κρατήσει. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Άντε, φιλιά, τα λέμε. Παρθενάκης, βέβαια. Τσάκαλος. Τσάκαλος και αθλητής παλιό, τα ξέρεις. Γιατρέ. Αντούρτσα, ναι, Αντούρτσα. Δεν μοιάζει με τον Αντούρτσα. Ναι. Λοιπόν, άσε ρε Παοξίδα, να δει τι κάνεις. Ρε Γιαννάκη, ρε Γιαννάκης είναι συμμαθητής. Φίλος της Ζένιας της ανιψιάς μου. Κώστα, τι πρέπει να στείλω για την κλήρωση για τις συνεδρίες του γιατρού. Ρε Γιαννάκη, αν πιαστεί η μέση σου να πούμε από τα 20. Γιαννάκη μου,
Αν πας 47-48 σαν και εμένα, σκατόγερος, Γιαννάκη μου, τι θα κάνεις, τι να στείλεις, στείλεις 9-55 κενό μήνυμα, 54.340 στην οθόνη και μπαίνεις στην κλήρωση, 2. Θα βάλεις βελονισμός, βελονισμός. Λοιπόν, τι είπε σήμερα ρε εσύ, που έκανε Λάκης, με τα ελληνικά του. Δεν μπορείς να πεις ότι το απεμπολώ αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Το απεμπολώ. Ρε Κανελάκη. Ρε τα αγόρι μου. Τι τα απεμπολώ να πούμε. Τώρα, δηλαδή, άμα σ' ακούνε στην Τούμπα να πούμε και στη γειτονιά μου. Ο Μπάμπης να πούμε δίπλα στο διαμέρισμα το δικό μου και ο κ. Μανώλης απέναντι που φτιάχνει τις τηλεοράσεις. Το απεμπολώ. Πάρ' το πιο λαϊκά να πούμε το θέμα. Δηλαδή, τώρα, άμα το έλεγε στο Σιμίτι το απεμπολώ, θα το καταλάβαινε ο Σιμίτι ότι είναι. Έλα ρε το Κανελάκι τα γόρι μου, απεμπολώ. Σήμερα την έμαθα αυτή τη λέξη, το απεμπολώ. Πάντως είναι τα ελληνικά του Κανελάκι δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται, δεν πιάνονται. Λοιπόν, 9.55 καιρό, μήνυμα 54.340. Κάτσε να διαβάσω εδώ τι λέει αυτός. Τι έγινε ρε Ερπέτο, δεν μπορείς να χωνέψεις τη Σαραντάρα και ασχολείσαι με τη μεγάλη Παοκάρα. Ποιο λέει Ερπέτο αυτός. Δεν θα λέει εμένα. Πάντως σίγουρα δεν λέει εμένα. Το Παρθενάκι να πει. Το γιατρό. Γιατρέ, τι ομάδα είσαι, ασχολείσαι. Δεν ασχολούμαι. Εξωτερικό τι είσαι. Εξωτερικό είμαι United, Manchester United. Α, κοστί. Κοστί είμαστε. Σαν τον, ναι, ναι. Σαν τον Μάριο Σλαμά. Με Μάριο, ναι. Σαν τον Μάριο Σλαμά. Κοστί. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, δεν υπάρχει. Οργατρέμι. Υποκλίνομαι, Κωστή. Υποκλίνομαι. Είναι Anchor Woman. Δεν υπάρχει, Κωστή. Κωστή, αγόρι μου. Κωστή, αγόρι μου. Δεν ξέρω να πω γυναίκα. Ο Τζόρνταν, αγόρι μου. Εκεί στη Φροντού. Για κατσίκες, αγόρι μου. Φίλε. Στη Φροντού. Στη Φροντού, εσύ. Δηλαδή, θα γλύψεις τη φτέρνα τη στρέμη. Δεν συγχαίνεσαι, του λέω. Αγόρι μου, δεν ξέρεις από τέτοια, του λέει. Τι γέλιο, ρε φίλε, τι γέλιο, ρε φίλε. Είμαι, λέει, με βουλεμένη. Τι λέει, Ιγνιακή. Βουλεμένη. Βουλωμένη Ιγνιακή. Δεν παίρνει επέμβαση, λένε οι γιατροί. Είμαι 3 μήνες με πόνο, πέλμα, δάχτυλα και ανίκανος για δουλειά. Θέλω γνώμη, είμαι 35 ετών. Τι λέει, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ αυτός τώρα, 35 χρονών στα ντουζένια του. Πονάει η πέλμα. Τι κάνει αυτός τώρα. Προφανώς ίσως θα πρέπει να πάρει κάποια αντιπυκτική θεραπεία. Αντιπυκτική. Ναι, τώρα εντάξει δεν είμαι αγγειολόγος, αλλά ναι. Δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα έχει κάνει τρίπλεξ αγγείων. Τρίπλεξ αγγείων. Ναι, ναι. Κάτω άκρων, φλεβών και αρτηριών. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρει κάποια αντιπυκτική θεραπεία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι βαρύ. Ναι, είναι αυτή η γιατρέ μου. Και σε χάπι καλύτερα. Ναι. Καλύτερα το χάπι, γιατρέ, σε τρυπάει ο άλλος από εκεί να πούμε. Ναι. Εγώ θα κάνω αυτό το μήνα και ιστιοσκόπηση, γιατρέ. Θα με βάλει από το πουλί εκείνο το πράγμα ο φίστας να δει την ορδογοκίστη, αν πάει καλά. Ξέρεις πώς φοβάμαι, γιατρέ. Θα πονέσω, γιατρέ. Θα μου βάλει ξυλοκαίνη, γιατρέ. Θα πονέσει το πουλάκι μου, γιατρέ. Γιατρέ μου. Λέγε, ρε Θανάση, πας Τούμπα καθόλου. Σ' αφήνουν οι δουλειές, οι γυναίκες εκεί και τα λοιπά. Εδώ κοντά, Θανάση. Εδώ θα Θανάση. Το μικρόφωνο είναι ένα για μας. Για πες, ρε Θανάση. Πώς δηλαδή περνάς τη μέρα σου. Δουλεύεις, ας πούμε, πενθήμερο, έτσι. Ναι. Η γυναίκα δουλεύει πενθήμερο και αυτή. Ναι. Και αυτή πενθήμερο. Σαββατοκύριακο τι κάνετε, τσακώνεστε στο σπίτι. Ναι, και πάντα φταίω εγώ. Φταίς πάντα εσύ. Εντάξει, αυτό το συνηθίζεις. Θα είσαι πάντα ο αρχηγός αυτός ο δυνατός που θα φταίει πάντα εσύ. Πάντα θα φταίει εσύ. Πάντα και με γυναίκες στον δρόμο δεν αμαλώνεις. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Θα φταίει πάντα εσύ. Να το ξέρεις. Δεν θα τσακώνεσαι με γυναίκες στον δρόμο. Οδηγούς και τα λοιπά. Γενικά δεν τσακώνεσαι. Όχι, δεν είναι σωστό. Σαββατοκύριακο λοιπόν είσαι στο σπίτι, πας καμιά εκδρομή, κάνε αυτό τούμπα πας, αφήνει η γυναίκα ή γκρινιάζει. Πηγαίνουμε, όχι χειμώνα. Κορίτσια έχεις ή αγόρια. Κορίτσι έχεις. Δεν μπορείς να την πάρεις την τούμπα. Αυτό είναι όχι, το θέλει. Θέλει το κορίτσι. Θέλει. Δεν τα αφήνει μάνα. Θέλει και. Φοβάται η μάνα. Φοβάται η μάνα και εγώ δεν θέλω ακόμα. Δεν θες... Πόσο είναι το κορίτσι. Πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου είναι. Πρώτη γυμνασίου. Ο μπαμπάς της γυναίκας σου πήγαινε στο γήπεδο. Ναι. Πήγαινε. Ναι. Ζει. Ναι, φυσικά. Πάρ το κι αυτόν μαζί. Πόκο κόλπο. Ναι, πόσο χρόνο είναι. 68. Περπατάει. Όρθιος. Ωραία. Πώς το λένε. Θανάση. Πες, μπαμπά το λες. Ή το λες Θανάση. Όχι, μπαμπά, δεν το λέω. Μπαμπά είναι ένα, εντάξει. Ναι. Θανάση το λες. Πεθερέ, Παοξής. Πολύ παοξής. Πάει, πες πάμε μαζί στο γήπεδο να πάρουμε και το μωρό μαζί. Να δεις πώς θα σε αφήσει. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Όχι, όχι. Έλα. Ναι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Το έχουν κουβεντιάσει, λέει όχι. Φοβάται όμως η οικογένεια, μην γίνει κανένα σκηνικό. Ναι, πες, θα το πάρω το παιδί σε εύκολο μας που έχει. Πες την τούμπα, πες. Δεν είναι όπως παλιά. Όπως την εποχή του μπαμπά σου, αφήσει τη γυναίκα. Βρίζουν, λέει, βρίζουν πολύ, δεν θέλω. Α, είναι και αυτή η τύση αυτή. Δεν θέλουν. Ο μπαμπάς δεν έβριζε στο σπίτι τη μαμά, όχι. Ήταν εκεί. Ναι, όχι. Καλά πεθερικά. Ήταν καλά, ναι. Καλά, πολύ θερικά.
Ναι, γι' αυτό δεν θέλει να πει το παιδί. Όχι, δεν έχει τέτοιο. Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα θα πηγαίνει μόνο. Τι να κάνω, πάμε. Είναι μια παρηγόρια το κύκλο. Από την 4 πήγαμε στην 5, πάμε στην 6, κάνουμε τον κύκλο τώρα. Πάμε 42. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε στην 45 θα πας στην, ναι, στη θύρα 1 μετά. Στη θύρα 1. Ναι. Θα διαλέγεις μάτς. Ναι, 2-3, ναι, ναι, ναι. Όχι πολύ κρύο. Όχι πολύ κρύο. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, η μέση αυτά κτλ. Κάνε αφιέρα, θα πιαστεί. Θα τρέχει στον Πανιώτη να σε κάνει βελονισμό, να πούμε. Ο Πανιώτης. Μεγάλη η μορφή ο Πανιώτης. Τι κάνει ο γιατρό ο άλλο. Δεν έχω νέα του τελευταία. Τι, γιατί, μάλλον όχι. Όχι, απλά δεν έχει. Τρέχουμε όλοι, ο καθένα τη δουλειά. Ναι, ρε, είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν δουλειές έχουν θέμα γιατί δεν μπορούν να παράγουν. Όσοι μείναμε να δουλεύουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μία δουλειά. Κάνουμε πέντε. Κάνουμε τρεις-τέσσερις. Ναι. Όσες μπορούμε. Αυτό δεν είναι αδικία τώρα. Δηλαδή, ή να κάνεις να δουλεύεις από το χαμάλι, γιατί, πρόσεξε, και μία δουλειά να κάνεις. Για να πάρεις κάποια χρήματα πρέπει να δουλεύεις σαν το χαμάλι όλη μέρα. Άρα λοιπόν ή σήμερα δεν θα δουλεύεις καθόλου, θα είσαι άνεργος ή θα δουλεύεις σαν το μαύρο. Έτσι δεν είναι, ρε Θανάση? Δηλαδή και στις δουλειές έτσι λέει, να θα κάνεις και αυτό και εκείνο και τι υπερορία να ζητήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο οι κοπρίτες θα πούμε που είναι στο δημόσιο. Παίρνουν τώρα. Όχι, τα κόψανε. Τα κόψανε. Το αποσύρω οι κοπρίτες. Το αποσύρω. Το αποσύρω. Γιάννη, πρέπει να πετάξω για Γερμανία και δεν ξέρω πώς θα αντέξω, λέει το αεροπλάνο. Βοήθα ραπ. Λοιπόν. Θα πάρεις να πούμε μια Βαλεριάνα. Θα πάρεις μια Βαλεριάνα ή θα πάρεις να πούμε Λεξοτανίλ. Στο πω εγώ το έργο. Μόλις να πούμε είναι να μπει πριν στο αεροπλάνο, θα πάρεις μισό Λεξοτανίλ. Εγώ όταν ήταν να ταξιδέψω με αεροπλάνο. Υπάρχει πρωτόκολλο βελονισμού γι' αυτό, για τη φοβία αεροπλάνου. Άσε ρε γιατρέ. Αυτό δεν το πιστεύω. Εγώ που φοβάμαι τα αεροπλάνα θα με πετάξει τη βελόνα. Έχω πάρει σε φίλου μου και έχω πια πάει πάρα πολύ. Δηλαδή πού το βάζεις το ίδιο βελόνα? Υπάρχουν σημεία βελονισμού και στο αυτή και στο σώμα. Στο αυτή? Ναι. Δηλαδή, άμα με βάλεις... Για την αυθία, για τη φοβία, για πάρα πολλά πράγματα. Κρυστοφοβία? Ναι, βέβαια. Κρίση πανικού. Πολλά... Κρίση πανικού και τέτοια. Βέβαια. Ξέρεις, εγώ έχω πάθει μια κρίση πανικού τον Ιούλιο. Μόλις κλείσαν οι τράπεζες και. Αυτό που πάθαμε όλοι. Ναι, είπα, δεν μπορώ, πεταγώ. Γι' αυτό δεν υπάρχει βελονισμός. Δεν υπάρχει βελονισμός. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει ψήφος. Υπάρχει? Ψηφοφορία. Α, ψηφοφορία. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι λέει, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Λοιπόν. Λοιπόν, φιλοσοφία μεγάλη έχει πέσει σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να πετάξω για Γερμανία. Δηλαδή, τι να το πω αυτό, να έρθει η Εγνατία 63 πριν πετάξει. Δεν το είπαμε γι' αυτό, αλλά εντάξει, ενημερωτικά σε έναν τόλμα. Πόσες συνεδρίες θέλει αυτό? Τη βδομάδα εκείνη που θέλει. Εκεί τη βδομάδα που είναι να πετάξει. Δώσε τηλέφωνο σου, γιατρέ. 2-31-0-282-400. Ξαναπες το, γιατρέ, δεν το κατάλαβα. 2-31-0-282-400. 282-400. Έχει γραμματέα. Ναι, το έχουμε πει. Ρωτάω, ρε γιατρέ, όμως μπορεί να ακούσει πρώτη φορά τώρα να πούμε. Ναι. Έχει γραμματέα. Ναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές, θες να μιλήσουμε για μπάλα. Είδες Ρεάλ, είδες Μπαρσελόνα, είδες τίποτα. Δεν είδες τίποτα. Εσύ θα ράσει, βλέπεις ξένο ποδόσφαιρο. Ρεάλ, Μπαρσελόνα, είδες. Τριάδα, Τι ομάδα στο εξωτερικό? Από πού να αρχίσω? Γερμανία. Μόναχο. Τι Μόναχο? Μπάγερ. Ναι. Αγγλία. Λίβερπουλ. Ισπανία. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ατλέτικο Μαδρίτης. Μάλιστα. Από τις μικρές ομάδες τι είσαι? Εδώ, από τις δικές μας εδώ. Έχεις καμιά καταγωγή πουθενά, ξανά χωριό, κανένα αυτό. Ξέρω καμιά πόλη μικρή, ας πούμε. Πανσεραϊκό. Από τις μικρές ομάδες είσαι πανσεραϊκό. Ναι. Ναι. Γιατί έχει σεραϊκή αυτή? Η μητέρα μου είναι από εκεί. Ποιο μέρος? Δασοχώρη. Πού είναι αυτό, από τη μεριά του Δράμας? Όχι, από την άλλη πλευρά. Νεχρήτα μεριά. Μάλιστα. Εντάξει. Σε αίρεση είναι καλά. Έχουν και καλή σειρά έτσι, με τα καπνάκια με τα αυτά. Είναι και νοικοκύριδε, να ξέρει οι Σεραίοι. Οι Σεραίοι είναι νοικοκύριδε, δεν είναι. Οι Κυλαρισαίοι, α πούμε. Ποιο νοικοκύριδε οι Σεραίοι? Σεραίοι. Δεν ξέρω. Ναι, θέλω να πω ότι οι Σεραίοι είναι πολύ νοικοκύριδε και δεν απεινάσουν ποτέ. Ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα, Σεραίο δεν απεινάσει. Με τίποτα. Το λέω εγώ υπεύθυνα. Σεραίο για να πεινάσει πρέπει να. Τι να σου πω, δηλαδή πρέπει να μεταλλαχθεί, να πούμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ τις γραμμές. Θες να ανοίξουμε γραμμές, γιατρέ? Να σε ανοίξουμε. Για Μπερμπάτοφ έχουμε να πούμε. Για τον Άρη που γίνεται χαμός εκεί πέρα έχουμε να πούμε. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε και πολύ με το αγωνιστικό. Η Ρακλάρα, μαλώνει ο Σεντελίδης με τον Αλάκη Παπαϊωάννου, τσακωθήκανε σήμερα. Λέω κόκκινε, κατάλαβες, λέω γιατί τσακώθηκαν. Λέει όχι. Γιατί λέω δεν τους ρωτάς? Αυτό μόνο σε αυτή την πόλη μπορεί να γίνει. Να μαλώσουν οι δυο και να μην καταλάβουμε το λόγο που μαλώσανε. Να πάνε τους χωρίσεις και να. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν μου έρωτα το λόγο που ο Σεντελίδης του πείραξε το Λάκη ότι έκλεισε ο Μάκης το τηλέφωνο. Αυτό ήταν, εγώ αυτό κατάλαβα. Τον πείραξε πάνω στο τηλέφωνο.
Τέλο πάντων, τι να πω εγώ, 2-31-090-90-90, 2-31-098-80-90, ρωτήστε οτιδήποτε θέλετε τον το γιατρό για κρίσεις πανικού. Πες τα, γιατρέ, όλα, όλα τα οποία είναι μέσα. Πες τα, γιατρέ. Περιβελονισμού. Περιβελονισμού. Σιγάρο, έτσι. Η ενδείξη βελονισμού, διακοπή καπνίσματος, αδυνάτισμα. Το κόκκινο στο κάπνισμα το έκοψε με την πάρτη σου. Όχι, το κόκκινο τώρα το γνωρίσαμε. Α, γιατί ναι. Έχει σταματήσει και είναι σε καλόδρομο, ναι. Από μόνος προφανώς. Αδυνάτισμα, κάθε μορφής πόνος, φυαλγίες, χυαλγία, θρίτιδες, τενοντίτιδες, ελιτρίτιδες. Τενοντίτιδες. Ναι. Το άλλο που είπες τι είναι? Ελιτρίτιδες. Ελιτρίτιδες, τι είναι αυτό? Ναι. Έχει να κάνει με το έλυτρο, δηλαδή σε διάφορες. Έλυτρο. Ναι, είναι, τι, δεν το ξέρω, είναι με ανατομική δομή του σώματος. Ναι. Όλα τα νευροφυτικά, υπνίες, στρες. Νευροφυτικά, ναι. Δηλαδή τρελαμάρες. Όχι τρελαμάρες, νευρώσεις. Άγχη, φοβίες, στρες, αϊπνίες. Αυτά τα έχουμε όλοι, γιατρέ. Ναι. Τα έχουμε όλοι, γιατρέ. Mm-hmm. Φόβη για αεροπλάνο. Είπαμε, ναι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα μετά. Μια χαρά. Μπαίνεις μια χαρά. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ από τότε που έπεσε εκείνο στη Σάμο. Το 89. Έφυγε ένα συμπαθητή μου εκεί. Από εκεί το πήρα από φόβο μου. Λοιπόν, είναι ένας, περιμένει. Υπάρχουν γραμμές, Γιάννη. Έχουμε γραμμές. Έναν. Καλημέρα, ένας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Πρόσωπο, θέλω και τούμπα. Τι λέει, ρε φίλε, με την αλήθεια. Πιστός ακροατής, να πούμε. Τι γίνεται, πάντα πιστός, πάντα. Τι γίνεται, μεγάλε. Καλά, εχθές πήρα και άμα θυμάσαι και είπα κάτι, μια ερώτηση προς τον Βλαχομπό που με έκανα, ο οποίος έλεγε ότι δεν μ' άκουσε. Φαίνεται από τα πολλά δαγκάματα που τον έχουν κάνει δεν ακούει καλά. Δεν ακούει. Βαθιά. Ναι. Που ξανακάνω την ερώτηση και μετά κάτι θέλω να πω, να ζητήσω μέσα να ακουστεί. Ναι. Λοιπόν, μας έλεγε ο Βλαχομπόγου άπειρες φορές ότι έχει εξοχικό στην Αθήνα το Καρεσκάκι. Ναι, γιατί λέει, ναι. Ναι, λόγω των νικών επί του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Εγώ θέλω να το απαντήσω, ναι. Να το ρωτήσω, συγγνώμη. Να το ρωτήσεις. Να το ρωτήσω. Τι πρέπει να πω εγώ που πριν κάποια χρόνια έκανα κερκίδα μέσα στο γήπεδο της ομάδας του. Ναι. Με πολύ κόσμο, γύρω στα 15.000 αν δεν κάνω λάθος. Πότε έγινε αυτό, πότε, το 98? Όχι, αυτό έγινε τότε όταν έγινε, να φανταστείς, ζούσε ο Ατήλιο. Κερκίδα ο Ατήλιο έκανε σε εκείνο το μάτς. Που στην Τούμπα. Πώς? Στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ναι, στην Τούμπα. Τώρα αντίπαλο δεν θέλω να πω για να μην κάνω κάποιο λάθος και πέσω έξω. Ναι. Αντίπαλο δεν λέω. Αυτό περιμένω να απαντήσω λόγω μου. Και κάτι ακόμα κοστίζει μέσα να συζητήσουμε. Αυτοί οι παοκτσίδες. Ναι. Μπορείς λίγο να μου προσεγγίσεις τον τρόπο σκέψης τους. Φίλε, παοκτσίδες, εγώ δεν είναι. Δηλαδή, ποιο πράγμα, ναι, τι. Όσον αφορά το θέμα του Βερμπάτοφ. Ό,τι τι δηλαδή. Ό,τι τι. Ότι βλέπουν ένα παίχτη που δεν λέω έχει κάνει καριέρα, έχει καριέρα τεράστια τα πόδια του. Έπαιζε παλιά πολύ ωραία μπάλα. Ναι. Φέτος βλέπουν να περπατάει κυριολεκτικά, να μην πω να σέρνεται. Περπάτοφ, έτσι ακριβώς. Και βρίζουν τον προπονητή. Δεν το διαχειρίζεται καλά ο προπονητής, και αυτοί ο προπονητής. Φταίει ο προπονητής, φταίει που δεν έχουμε δεκάρι, φταίει ο Άλεσσα, φταίει ο άλλος. Και να επιμένουν όχι να μείνει και όχι να μην φύγει και είναι για το πρεστίζ και θέλει δεκάρι. Και θα πουλήσουμε φανέλες και έχει πρεστίζ και πήραμε τα λεφτά από την Betting Sport. Πώς τη λένε. Εσύ που ξέρεις κάτι παραπάνω. Και άλλοι θα πουλούσαν μπλε μουστάρδα και να. Δεν έχουν ένα. Στον ήλιο μοίρα δεν έχουν. Θα πουλήσω μπλε μουστάρδα, θα πουλήσω μπλε ουίσκι. Θα πουλήσω να πούμε μπλε προφυλακτικά. Τι να πουλήσεις, ρε φίλε. Τι να πουλήσεις, ρε φίλε, που θα πας σε βάλω στο σούπερ μάρκετ. Ούτε ταμεία θα πάρει, ρε φίλε. Τζάμπορα που δεν το πάρει. Πλάκα με κάνετε, ρε φίλε. Τι σχάζε, τέλειο. Για πες. Εσύ που ξέρεις και κάθε κιλά μπάλα, εξήγησε μου λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται ότι για αυτούς τους λόγους πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ ο Βερμπάτοφ. Δηλαδή, τι θα προσφέρει, ότι πιστεύω να προσφέρει στο μέλλον. Κοίταξε, οι παοξίδες σκέφτονται κατά 70% λόγους μη ποδοσφαιρικούς για τον οποιοδήποτε παίκτη. Ρασιολεντιάδη στα παοξίδες, φέρτε τον γενικό αρχηγό να πούμε, να πιάσουν επόπτη από το λαιμό να πούμε. Καταλαβες. Κατάλαβες. Ροζαγοράκι, μην αφήσετε Ροζαγοράκι, αρχηγός. Εξής ο Ροζαγοράκης εδώ μεταξύ. Αρχηγός, Περδευτήκανε. Φέρτο και το Ροζαγοράκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα και. Βενιζέλο, μην το πασόκ, πασόκ, ηλεκτροσόκ. Πακ, πασόκ, ηλεκτροσόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Είναι ρε παιδί μου ο Παοξής. Όπως οι Αριανοί έχουν το Super 3 να πούμε πάνω απ' όλα. Οι Παοξίδες έχουν το πρόσωπο πάνω απ' όλα. Πάνω από τον ΠΑΟΚ. Κούδα ήταν αυτός. Πατατούδη ήταν αυτός. Βεζιρτζή ήταν αυτός. Γκαρσία ήταν αυτός. Κατάλαβα. Ζαγοράκη ήταν αυτός.
Τουρσουνίδη, σαν αυτό. Μα πάρε από τον ΠΑΟΚ όλοι αυτοί. Ποιο ΠΑΟΚ. Κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω για δύο. Α, τέτοι... το άλλο, ο λαό. Πρώτο ο λαό, μετά η ομάδα. Άσερε τώρα, εντάξει. Μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια τεροκαφερή, μια. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Εσύ να... καμιά μεταγραφή θα κάνει, να δούμε αυτό το χάλι να πούμε. Κοινό ο Πάρτο έχει γίνει σαν τον Γιάννη τον Καμαριωτήδη. Κοινό. Έχω ένα κολλητό να πούμε. Το Γιάννη τον Καμαριωτήδη εκεί στο γιο ότι είναι τηλιβερά. Παιδικό μου φίλο. Το βλέπω το κεφάλι θηρίο. Τη κυραζωή ο γιο. Τη κυραζωή. Καλύτερη γυναίκα στην Τούμπα. Λέγε ρε, ο Πάρτο. Και το κεφάλι να πούμε. Λέγε ρε. Ναι. Ο Ολυμπιακό φαίνεται έχει ξεπεράσει την κοιλιά που έχει κάνει τον Δεκέμβριο. Και τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω να μα συμφωνήσει. Ε, τι κοιλιά ξεπέρασε, ρε. Εντάξει. Με την Άντερλεκ θα σε δω τι κοιλιά ξεπέρασε. Με το Λεβαδιακό που στο 15ο λεπτό βγαίνουν 3 με 2. 3 με 2, ρε. Κάτσε, περίμενε. Εκεί τον τερματοφύλακα που έμοιαζε με μπράβο του Γουδόνη να πούμε τη δεκαετία του 80. Ρε τρελό, ρε. Δηλαδή τα τελευταία μάτια. Στον τερματοφύλακα εκείνο. Γίνεται σέντρα από τα αριστερά. Πάει να την πάρει άλλο την μπάλα ο Τζόρι να πούμε. Και αντί να κλείσει την κλειστή του γωνία, πάει και πέφτει από την ανοιχτή γωνία. Από την ανοιχτή γωνία το δεύτερο δοκάρι. Και στο πρώτο γκολ με τον Τρυποτσέρι. Δηλαδή θα έρθει ότι πετάνε καρπούς για το φορτηγό και του βγει το καρπούς. Ρε άσε με τώρα, έχει κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Σε εδώ με την Άντερλεκ μεγάλη να πούμε. Εκεί θα σε δω. Κωστή, τα τελευταία μάτια του 15 που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα έπαιζε ωραία μπάλα. Όχι ρε φίλε, δεν έπαιζε ωραία μπάλα. Αυτό θέλω να σου πω ότι είχε κάνει κοιλιά μεγάλη κιόλας και τώρα φαίνεται ξεπερνάει. Ειδικά με τι είναι, διέτα έκανε τώρα. Άντε να σε δω. Κλείσε. Άντε να σε δω. Ανοίχτα. Λοιπόν. Επόμενος κύριος, ναι. Γιατρέ, πώς τη βλέπεις? Πιο πολλά. Εδώ, τι σου λένε? Ναι. Καλημέρα. 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 Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καθηγητής που σε πήρα και χθες ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη, καθηγητή. Λοιπόν, μία ιατρική ερώτηση και μία ποδοσφαιρική. Κάνε ερώτηση. Πρώτα την ποδοσφαιρική και μετά πάμε στον γιατρό να του κάνει την ιατρική. Ναι. Την ποδοσφαιρική, ωραία. Είπε πριν ότι το θέμα το ότι δεν παίζει ο Μπερμπάτοφ, α πούμε, κτλ. Δεν φταίει ο προπονητής. Στο θέμα του Κάτε. Φταίει ο προπονητής ή όχι? Στο θέμα του Κάτσε έχει πάρει εντολή, έχει πάρει χαρτάκι. Α, έχει πάρει χαρτάκι, μάλιστα. Ναι, τον εξαφάνισε, είναι... βρήκε όμως. Άκου. Βρήκε αντικαταστάτη, τον Τζίμι Ροτ. Ωραία. Ποιο Τζίμι Ροτ τρεκόστη τώρα? Βρήκε τον Τζίμι Ροτ. Βρήκε τον Τζίμι Ροτ. Και τον Αλβανό το φέρονται αλβανικά. Τον Αλβανό το φέρονται αλβανικά. Είναι ρατσιστικό. Α, οκ. Τι να πω. Τέλος πάντων. Οπότε θα πορευτούμε με Τζίμι Ροτ. Τζίμι Ροτ, Χαρίση, Τζιόλι, Πέλκα. Ο Χαρίσης ωραίος. Ο Χαρίσης, εκείνο το μάτς, ναι. Ο Χαρίσης μπροστά ήταν καταιγιστικός. Είναι τσαπατσούλι στο μαρκάρισμα. Χαμηλά, κάνει πολλά φάουλ. Διορθώνεται αυτό. Εντάξει, είναι λίγο άπειρος. Έχει καλά προσόντα. Έχει εκείνο το αγελαδοτρόφο το σώμα, εκείνο το που μαζεύουν τα βυζιά της αγελάδος που τα πιάνουν εκεί και βγάζουν τα γάλατα. Να πούμε γερό παιδί, γερά ποδάρια. Ψηλά δεν τον έχω δει στα κυφαλιά και τα λοιπά, δεν το ξέρω το παιδί. Αλλά μπροστά έπαιρνε την μπάλα κάθετα, έτσι όπως γουστάρω το χαφ. Κάθετα να μπαίνει. Όχι πασούλες, πασαδίπλα, 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 παράλληλα και τέτοια. Μπήκε το γαϊδούρι κάτω, αλλά στο μαρκάρισμα υστερεί, κάνει φάουλ, μπορεί να κάνει και πενάλτ. Εκείνο πρέπει το παλικαράκι να το βελτιώσει. Ό,τι βλέπω, λέω. Να το βελτιώσουν, να το δουλέψουν, ναι. Εγώ με έναν άλλο να είναι που δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Κώστα, τόσα χρόνια. Πώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στην εθνική, βρίσκεται σε ομάδα. Ποιος. Με τον Τζιόλι. Δηλαδή, αυτό το παιδί έχει ένα σώμα, είναι 1,90, πόσο είναι. Είναι ντουλάπα. Παρ' όλα αυτά είναι αδύναμος. Καλά, είναι αργός αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν αδύναμος. Τεχνική μέτρια. Πάσα μέτρια, μαρκάρισμα μέτριο. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι σε όλα μέτριος και να είναι με βάση. Ο Τζιόλης. Άκου. Ο Τζιόλης είναι. Μπορεί να παίξει σε ομάδα στο εξωτερικό, μικρή, η οποία έχει τρία στόπερ, παίζει με τρία αμυντικά χαφ, παίζει την κόντρα με δύο εξτρέμ γρήγορο και ένα φορ γρήγορο. Σε ένα 5-3-2 έπαιζε νομίζω, αλλά ο Τζιόλης έκανε. Ναι, ο Τζιόλης τώρα, για το ποδόσφαιρο που θέλουμε να δούμε, το γρήγορο, τη γρήγορη πάσα. Δεν κάνει. Στον κλειστό χώρο, επειδή ξέρει τοποθετείται καλά κτλ., δεν είναι άμπαλο. Έτσι. Ναι, έχει πολύ καλή τοποθέτηση, αλλιώς δεν θα έπαιζε. Έτσι. Mm. Ξέρει πώς θα σταθεί, την αργοπορία του, ξέρει πώς θα βάλει το σώμα του, κόβει,
αλλά πρέπει να είναι σε κλειστό χώρο. Δηλαδή, όταν η μπάλα πάει σε γρήγορο ρυθμό, box to box το παιχνίδι, ο Τσιόλης δεν μπορεί να ακολουθήσει. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Κώστα, για να μην ταλαιπωρά πολύ τη γραμμή. Άμπαλο δεν είναι σίγουρα. Έτσι. Μην λέμε τώρα ανοησίες. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι. Και στο γιατρό λίγο. Ο γιατρός, ναι, γιατρέ μου. Ναι, ναι, γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είχα πριν κάποιο καιρό, πριν τρία χρόνια, 3,5 περίπου, μια ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου. Κατάλαβες τι έκανε, έπαιζε 5x5 ο Βλάχος. Όχι ρε, kickboxing έπαιζα. Έπασες από χτύπημα ή από άσκηση. Από τραυματισμό ήταν, από τραυματισμό. Εντάξει, το. Τραυματισμό. Είχαμε μια κουβέντα με τον Μίτσο του Παπαδόπουλο πέρσι για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος πάντων. Γιατρέ, έχω ακούσει βασικά πολλά πράγματα. Έχω κάνει συντηρητική. Συνήθως αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Μετά με τον Άφρικα κτλ. Και δεν μόνο κτλ. Ο βελονισμός, γιατί τώρα ακούω για βελονισμό. Υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει. Αρκετά, ναι. Σε κάτι τέτοιο. Αρκετά. Βέβαια, εξαρτάται βέβαια και τη βαρύτητα της κάκωσης, έτσι. Δεν ξέρω, έχεις κάνει προφανώς και κάποιες εξετάσεις και είχα κάνει εξετάσεις μετά. Το θέμα είναι ότι μου εμφανίζεται σιγά σιγά κατά καιρούς, κάποιες στιγμές όταν αλλάζει ο καιρός ή όταν το ταλαιπωρώ αρκετά με κάποια προπόνηση, εκεί πέρα μου ξαναεμφανίζεται. Και μου είπαν ότι η καλύτερη λύση, ας πούμε, ήταν η αρθροσκόπηση. Έχεις κάνει και ασκήσεις, ενδυνάμωση και όλα αυτά. Ναι, ναι, ακολουθώ, ας πούμε, γύμναση σχεδόν καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, αν πραγματικά ο βελονισμός έστω ένα 50-60%. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Μπορούμε να κάνουμε, ναι. Σαφώς, ναι. Μπορείς να έρθεις λίγο να το δούμε και από κοντά και να το συζητήσουμε. Τώρα, τι άθλημα κάνεις? Τώρα, μόνο βάρη, αερόβια και στην αναερόβια άσκηση. Εγώ δεν μπορώ να πάω στο γυμναστήριο γιατί με τσιμπάει η μέση. Δεν μπορώ να πάω στο box. Δεν μπορώ. Ναι, γιατί θέλει στρίψιμο. Θέλει στροφή, πέρσι, μέση, θέλει αποφυγή, θέλει αυτά, δεν μπορώ. Πέρσι, και με κρατάει απόξω. Κατάλαβα με τον Δημήτρη, είχα πάει στο γυμναστήριό του και αυτός μου είπε καλύτερα, ας πούμε, να πάω σε πυγμαχία. Και έτσι είχα σταματήσει, ας πούμε. Ναι, ας τα πόδια τώρα, δεν είναι. Πυγμαχία. Εσύ μας δεν θες τώρα να κάνεις πρωταθλητισμό, εσύ θες να γυμναστείς. Είμαστε και 36 και όλα στάνει. Εγώ με 47-48 που πάω εκεί. Εσύ δεν πρέπει να κάνω τώρα πόδια εγώ σε αυτή την ηλικία. Χέρια μόνο. Ναι, θέλει. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά. Φιλιά, περαστικά. Καλό βράδυ, καλή. Καλό βράδυ. Φίλε, ρώτα το γιατρό. Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Υποφέρω εδώ και ένα δίμηνο. Φίλε, το πέρασα κι εγώ. Είναι πολύ ενοχλητικό. Ναι. Το έχω γυρίσει σε πανικό. Ναι, βέβαια. Παθαίνεις κρίση πανικού. Σωστό, σωστό. Σε καταλαβαίνω. Λόγω της δύσπνοιας. Είμαι πολιτής, μου δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μου βεβαίως και μου χαλάει όλη τη διάθεση για δουλειά. Εδώ πέρα τι μπορεί να κάνει αυτό? Εδώ, αν το πάμε καθαρά, δηλαδή συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να γίνει κάποια θεραπεία. Μάλλον σε μόνιμη βάση. Γιατί... Άκουδο. Εγώ τι έπαθα. Εγώ τι έπαθα. Το έπαθα και πήγα σε ένα φίλο μου, όχι ορθοπαιδικό, φυσιοθεραπευτή, πάρα πολύ καλό, το Γιακουμίδη, ο οποίος με έκανε λέιζερ. Με πέρασε λέιζερ εδώ, με πήγε ο Τερλίκας ο Γιώργος που έχει την καραμελίτσα, μου λέει: Αγόρι μου, θα πας στο Γιακουμίδη. Και. Ένα εξαιρετικό παιδί, θα το γνωρίσεις, να βγούμε μια μέρα. Εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός στη δουλειά του. Δηλαδή, κακώσεις αυτά και τα λοιπά, πολλοί αθλητές από Αθήνα και τα λοιπά. Είναι όμως χαμηλών τόνων και. Ναι, λίγο νερό να μας φέρει, Ρεκιάννη. Ναι, είναι χαμηλών τόνων παιδί. Πήγα εγώ εκεί με κρίση πανικού και τέτοια γιατί το βράδυ, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σου δημιουργεί και στο πνευμόνι. Σου κάνει απόφραξη και τέτοια. Και με έκανε λέιζερ ο Γιακουμίδης. Πήγα 6-7 φορές και με συγχωρείς, είχε αυτή η μίξη είχε μείνει εδώ, πώς τη λένε αυτή τη. Δεν έφευγε, ρε παιδί μου. Και μετά το πρωί όταν πήγαινα, φλουτς, 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 φλουτς. Δεν το διόρθωσα 1000%, αλλά. Να σε ακούω λίγο. Ναι. Έχω έτσι ένα μόνιμο κι εγώ. Και παίζει ρόλο και οι υγρασίες στη Θεσσαλονίκη. Όταν κατεβαίνω Αθήνα, με φεύγουν. Εξαρτάται βέβαια και το αλλεργιογόνο που του δημιουργεί το σύμπτωμα. Πρέπει να ψάξει να βρει τι σύμπτωμα. Να κάνουμε και κάποια τεστ. Πρέπει να κάνει και τεστ τι του φταίει. Πάμε στον Πορπόδη. Λοιπόν, θα μας πάρει τηλέφωνο, φίλε, εκτός αέρα κάποια στιγμή να σου δώσουμε τις ιατρικές μας. Πες το, γιατρέ. Συμβουλές. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, τι κάνουμε, καλά. Καλά, καλά, Θεσσαλονίκη, καλά, καλά. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, καλά, έλα, έλα. Έλα. Έλα, φτάνω μετά. Κλείστο το ρημάδι, ρε. Κλείστο το ρημάδι, ρε. Κλείστο το ρημάδι, ρε. 2 λεπτά, εντάξει. Μπορεί να χάσουμε την κούρσα, βέβαια. Έλα. Λέγε.
Λοιπόν, από Βερολίνο σε παίρνω, Ταρίφας είμαι. Βερολίνο Ταρίφας. Κονομάς ρε, κονομάς. Από εσάς κονομά καλύτερα ρε. Να κονομάς ρε, καλοφάγωτα ρε. Λοιπόν, πρώτον, τώρα που είπες κονομά, θα κατεβούμε λιγάκι το καλοκαίρι και θέλω να φανοποιήσω να μην πάω και τα δώσω στους Πολωνίους. Έχω κάτι σκουριές και θέσεις στα μάξι, λέω να έρθω κάτω στα πατριωτάκια μου να τα πάρει να φύρευ. Να έρθεις. Λοιπόν, οπότε την άλλη φορά που θα πάρω θα με έχεις ένα τηλέφωνο έτοιμο από ένα φωνοποιείο καλό δικό σου. Θα ρωτήσεις και τα παιδιά εκεί πέρα. Όχι, όχι, θα σε στείλω στο Μπετμεζά με τον Τότι που συνεργάζονται. Εγώ το Κόρντομπα το πήγα και με το κάνανε τσιτζιλόνι. Κάτι προφυλακτήρες, κάτι γραμμές, κάτι παρκαρίσματα, κάτι κολονάκια, κάτι αυτά. Μπαμπαπ, τσιτζιλόνι, μου το κάνανε τσιτζίκι. Βέβαια. Ωραία. Και σε τι τιμή, γιατί εδώ πέρα να ξέρεις είναι... Άμα πεις Ραπτόπουλος να κατεβάσουμε την τιμή, δεν θα τα πάρει τα εργατικά, θα τον κάνουμε promotion, σε πάρει λίγα. Έγινε. Έγινε. Λέγε. Λοιπόν, δεν πήρα γι' αυτό, πήρα για να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Θες για μπάλα. Τι ήθελα να πω. Εμείς τώρα να πούμε που είμαστε με Πορτογάλους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν πρέπει να φύγουν για οι δύο αυτοί, για πες. Οι Πορτογάλοι. Ναι. Και ποιους να πάρουμε. Κανέναν. Καταρχήν έχουμε τον Τζαβέλα που όλοι το βρίζουν. Μια χαρά, μια χαρά πάει το Τζογλάνι. Μια χαρά πάει. Μια χαρά πάει ο Τζαβέλας. Ποδοσφαιρικά πάει. Ποδοσφαιρικά πάει μια χαρά. Τώρα άκου το όμως. Σε τετράδα άμυνας με Βιτόρ Τζαβέλα, Λέοβατς αριστερό μπακ και Κίτσιου δεξιά. Η τετράδα είναι ευάλωτη. Δεν είναι τόσο ισχυρή. Θέλω να τον δω τον Τζαβέλα σε ζώνη με ομάδα η οποία θα έρθει να παίξω και να κοροϊδεύει. Δηλαδή, χθες με τον Ήλιτς χαμηλά, καλά πήγε. Ναι, αλλά και με το Μανιά, όσο μπήκε, καλά πήγε. Μένα μ' άρεσε ο Τζαβέλας. Ναι, αλλά θέλω να τον δω σε βάθος χρόνου τον Τζαβέλα με τον Βίτορ. Καλά τα πήγαινε σαν τρίτο center back και μπαστάρδευε τη θέση όταν έπαιζε ο Ροντρίγκες, έβγαινε εκεί πέρα στη γραμμή. Και έκανε και πολύ ωραία στο Λέοβατς πώς το λένε, ντουμπλαρίσματα και τέτοια. Τώρα όμως, συγγνώμη, δεν ξέρω κατά πόσο ο Τζαβέλας μπορεί να κρατήσει με τον Βίτορ Διάδα να παίζει ο άλλος με καλό επιθετικό χαφ και με φορ μαμάτο. Θα το δούμε κι αυτό. Με Τζιόλι μπροστά τους αργό. Α, μπράβο. Άκου τι λέω εγώ και πες εσύ. Το πρόβλημα δεν είναι στο δίδυμο αυτό το συγκεκριμένο Τζαβέλα. Γιατί ο Τζαβέλα κανονικά είναι αριστερό μπακ, τον κάναμε κατά ανάγκη κεντρικό και παίζει καλά το παιδί, ξέρει να βγάλει. Άκου εδώ. Έτσι, ναι. Άκου εδώ τώρα μια αλήθεια. Κάτσε να σε πω λίγο, περίμενε. Να με πεις. Το πρόβλημά μας είναι ψηλά, άμα θα παίξει κανένα δίπαλος με βαρύ σεντερφόρ ψηλό παιδί, βέλιο, ξέρω εγώ τον Ατάλο, θα χάσουμε όλες τις κεφαλιές από τη δύο. Το θέμα μας είναι ότι ο Βίτορ δεν μπορεί να πάρει ψηλά. Έχουμε το Μαλεζά, είναι καλός, είναι αργός, αλλά είναι καλός, είναι ουσιαστικός, καθαρίζει τις φάσεις, δεν κάνει λάθη, δεν είναι τσαπατσούλη σαν τον Βίτορ. Ο Βίτορ θα κάνει ένα, ξέρω εγώ, θα πάρει μια κόκκινη. Θα κάνει ένα πέναλτι. Θα χάσει μια κεφαλιά. Καλά για τον Κώστα, μην τα συζητάς. Απορώ πώς το φορτωθήκαν αυτό το... Θα μην πω τώρα να πούμε. Λοιπόν, την Διάδα Μαλεζά... Δεν άκουσα. Τη Διάδα Μαλεζά Τζαβέλα πώς τη βλέπεις. Ο Τζαβέλας είναι πολύ καλός τρίτος αριστερός στόπερ στο 3-5-2. Πιστεύω ότι σαν τετράδα άμυνας με Τζαβέλα, Λέοβατς, Βίτορ και Κίτσιου είναι ευάλωτη τετράδα. Ναι. Εκεί μετράει πιο πολύ ο στόπερ. Γιατί άμα έχω τρίτο στόπερ τον Τζαβέλα, Βίτορ Μαλεζά, πιο μπροστά κολλητά παίζει ο Τζιόλης γιατί παίζει μικρό κόρο κτλ. Τη φτιάχνω τη δουλειά με έναν στόπερ λιγότερο και με ένα χάφι, με ένα φορ περισσότερο, εκεί μετράει πιο πολύ ο στόπερ γιατί όλη τετράδα παίζουν. Το κατάλαβες. Εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω το 3-5-2 δεν θα το παίξει άλλο γιατί συμμαζεύτηκε. Άρα λοιπόν τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και όχι τα Γιάννα που ήρθαν εδώ πιτσι πιτσι μίτσι μίτσι. Το κατάλαβες θέλω να πω. Ναι. Ρε εσύ. Ότι το 3-5-2 γενικότερα πάθαν όλοι φλάσσι να μου παίξαν την πλευρά. Δεν ξέρω, ή μυϊκά ή... Βέβαια, όταν είναι να πάρεις 5 κούρσες, 6 κούρσες σε κάθε ημίχρονο στο
στο 4-3-3 και θες 20 κούρσες στο 3-5-2, φυσικά πρέπει να έχεις ιδιαίτερη ελαφράδα, ταχυδυναμικότητα κτλ. Ανέβα κατέβα. Πρέπει να είσαι επίπεδα κάτσε βιολογικά. Γι' αυτό το 3-5-2 είχε πει τότε ο Τούντορ. Θέλουμε 4 παίκτες για να παίζουν οι δύο στην πλευρά το καλοκαίρι. Ναι. Αν το πιάσες. Ναι, αλλά επέμενε και τους έκαψε όλους. Έκλεισες, φιλιά! Φιλιά, Βρωμόσχυλο, σε περιμένω στην πόλη. Φιλιά! Επόμενη γραμμή. Θανάση, πώς το βλέπεις το έργο? Τι έχει εδώ? Κάτσε, βάλω το γυαλί εγώ. Έλα, φιλέ, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλέ. Από Γαλάτσι. Γαλάτσι. Όπως λέει ο φίλος μας ο Γάβρος της Τούμπας, από το ασπρόμαυρο γαλάτσι. Δύσκολο σε κόμμα. Ναι. Ναι, να μην κάνουμε και εμείς λίγο χαβαλέ. Να κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Πάντως στην Τούμπα πιο πολλούς Ολυμπιακούς θα βρεις από ότι στο γαλάτσι παοξίδες. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ναι. Αφού είναι μεγαλύτερη ομάδα σε κόσμο. Ναι. Αναγνωρίσιμος του. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ρε, γιατί λίγο το έχω χάσει, λίγο έχω ψιλοξενερώσει, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν είσαι ο μόνος. Ναι, ίσως ναι. Δεν τον είδα τον άγωνα βέβαια. Τι γίνεται τώρα με τον Μπερμπάτοφ και με τον Κάτσε? Εγώ φίλε, θα σου πω για τον Κάτσε. Ο Κάτσε, εάν δεν υπογράψει με τα 100.000 που θέλουν να τον υπογράψουν, να τον ξεφτυλίσουν, δεν θα τον βάλουν να παίξει. Και ο Κάτσε θα παρακαλάει να χάνει ο ΠΑΟ και να ευχαριστιέται. Αυτό θα γίνει. Το καλοκαίρι θα σκοτεινά να φύγει τζάμπα. Α, φύγει τζάμπα. Σοβαρά τώρα μιλάς. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και τι θα τον κάνει δηλαδή? Κάτσε ρε φίλε. Στη ζωή αυτή ήρθα μια φορά να ζήσω. Στη ζωή αυτή ήρθα μια φορά να δουλέψω. Στην ζωή ήρθα μια φορά να παίξω μπάλα. Ήρθε ο Μαντούρο με τα μάγουλα σαν το βενζινά να πούμε. Πήρε 800 εκατομμύρια με την εφορία. Ήρθε άλλος ο μανατζεράκιας, θα πούμε, ο χοντροπαλάς ο Στέφενς. Μα για να ο γιος του να πάρει κονόμα να πούμε από τις μεταγραφές, έφερε το Μάρτενς. Πάει και ένα εκατομμύριο ακόμα. Ο Τσιόλης, να είναι καλά το παλικάρι, 30 χρονών μέχρι τα 33, κάνει ένα ωραίο συμβόλαιο. Ωραία. Ο καλά τα λέω. Ήρθε ο Σάμπο, 48 νούμερο παπούτσι, σαν ανοίγει στάφο μικρού παιδιού στα μνήματα της Θέρμης, θα πάρει 400-300. Σου λέω, ο Κάτσε, εγώ ταλβανώ, γιατί να μην πάρω. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Σου λέει γιατί. Άμα πάρουν οι άλλοι 200, πάρω εγώ 100. Άμα πάρουν άλλους 800, γιατί πάρω εγώ 200, ρε. Ποια είναι η διαφορά του Κάτσε με αυτούς εδώ πέρα, δηλαδή. Τους παιχταράδες, δηλαδή. Τον Μπέλκα τον κάνανε ο Κούδα. Πάει ο νέος Κούδας. Για βάστα, δηλαδή. Εσύ άμα είχες γιο το. Φίλο το Κάτσε. Έλα, τι έπαθες, ρε. Έλα. Καλά είσαι. Τα μπέρδεψε λίγο. Έλα, καλά είσαι, λέω. Με μένα μιλάς? Ναι. Τι μπέρδεψα? Δεν σ' άκουγα. Τέτοια άκουγα. Δεν άκουγα. Τι έλεγες? Μήπως ήπιες κανένα μπουκάλι, ρε φίλε, και ακούς ό,τι θέλεις? Όχι, ρε αδερφούλε, δεν πίνω. Δεν είμαι το αλκοόλ. Δεν σ' άκουγα, λέω. Δεν σ' άκουγα. Ναι, λέω ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, να παίρνει, ρε παιδί μου, ο Μάρτενς. Μα μαζί σου ναι. Και με τον Κάτσε είμαι. Ο Κάτσε λοιπόν δεν υπογράφει. Δηλαδή αύριο θα έρθει ο Κίτσιου. Θα πει, θέλω κι εγώ ένα συμβόλαιο. 300, 350, 400. Δηλαδή πώς θα πάρει, λέει, ο Λέοβατς 800 και να πάρει ο Κίτσιου 100. Και να βγαίνει κούρσες ο Κίτσιου 50 και ο Λέοβατς. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή εδώ υπάρχει ανισορροπία. Συμφωνώ με αυτό. Απόλυτα. Εγώ με το παιδί είμαι. Όχι, εγώ δεν είμαι με κανένα παιδί. Εγώ είμαι με τη δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είσαι με τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Τώρα βρίζουν τον Γκλάους. Παίρνει, λέει, 700, λέει, να μπαίνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι να πάει στον Μπερμπάτοφ 2 εκατομμύρια, να βάλει το φρύδι και να έχει τουπέ. Χίλιες φορές Γκλάους. Χίλιες φορές Γκλάους. Όχι, αδερφέ, εδώ έχουμε μια διαφορετική γνώμη. Δεν πειράζει, ρε φίλε, τι αμαλώσουμε τώρα. Όχι, δεν θα μάλωσουμε. Να το αναλύσουμε. Πες μου, τι θες. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής με παγκόσμιο βιολογικό. Δεν είναι άστα τα παγκόσμια. Είναι παγκόσμιο. Άστα τα παγκόσμια. Δεν μπορεί να σηκώσει. Άκου τα παγκόσμια. Τα παγκόσμια είναι ήρθε στην Ελλάδα. Άκου εδώ. Τα παγκόσμια ήρθε στην Ελλάδα και έχει το Χατζησαΐα, το Φουκαρά και τον Ρισβάνη. Πρέπει να μου πάρει το μάτς. Ο Μπουμάλ. Ο Μπουμάλ, άκου εδώ, ο Μπουμάλ παίρνει τα μάτς, ο Βιερίνια έπαιρνε τα μάτς,
Με μια ενέργεια. Ναι. Ο άλλος λέει, φέρτε μου την μπάλα στην περιοχή, να τη βάλω. Του τη φέρνουν και τη χάνει. Άμε στο διάλογο. Άμε στο διάλογο, Στίλτονα. Επόμενη γραμμή. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Με το Ρισβάνι παίζει. Τον οποίο το διώξανε από τον πάγο και το θέλανε και τώρα θα τον αγοράσουν. Ραπτόπουλε, δεν κατηγορείς την Ηρακλάρα σήμερα και με ξενερώνεις, λέει ο φίλος. Σήμερα θέλω Περόνε πίσω από το Βέλιο. Τι λες? Ναι, βάλε και το Ζαμπάζι με τον Πορτουλίδη στα χαφ να γελάσουμε. Γιατρέ, είμαι 35 χρονών, έχω τα τελευταία 2 χρόνια αιμονές ότι θα πεθάνω. Ότι θα πάθω κάτι, παθαίνω ψύξη και νομίζω ότι είναι έμφραγμα. Πήρα το. Τι είναι αυτό? Μπισπέρ. Και τώρα Μπεσπάρ. Λέει το Κονκόρτ. Λέει. Το Κονκόρτ τι? Κονκόρ. Αεροπλάνο? Όχι. Τι προτείνεις, είναι... γιατρέ? Λοιπόν, κοίταξε. Λοιπόν, καταρχήν... εγώ σου προτείνω, φίλε, ναι, να βρεις μια γκόμενα. Να την αρχίσεις να μου είσαι τα πίτσι, μίτσι, μίτσι, μίτσι. Και θα σου φύγουν και οι αιμονές και οι ιδέες και θα σου φύγουν τα πάντα. Εγώ αυτή τη συμβουλή σου δίνω. Να βγαίνεις με φίλους σου, συμμαθητές σου έξω, να βλέπεις κόσμο, να πηγαίνεις παραλία, να περπατάς. Γιατί, φίλε, δεν βγαίνει. Εγώ τώρα σου δίνω συμβουλή τέτοια. Κάνε καμάκι, καμιά φοιτήτρια, καμιά γειτόνισσα. Πάνε να δουλέψεις σε καμιά άλλη δουλειά, ξέρω εγώ. Κάνε συγκεντρώσεις με συμμαθητές σου. Πάνε στο γιατρό. Να σου κάνει κανένα βελονισμό. Αυτό πότε βάζει τη βελόνα, γιατρέ? Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι επειδή μιλάει για 2 χρόνια, έχει αιμονές και φοβίες ότι θα πάθει κάτι, είναι σίγουρα ότι δεν είναι έμφραγμα. Είναι ψυχολογικό. Το έμφραγμα, ναι, σαφώς. Το έμφραγμα είναι ο βιάζει το χέρι. Είναι ναι, πόνος ιδιαίτερο. Είναι οξύς πόνος, δεν είναι 2 χρόνια, έτσι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, και μόνο που βλέπω ότι πήρε Κονκόρ και Μπεσπάρ. Το Κονκόρ τι είναι? Ο Κονκόρ είναι, ρίχνει λίγο τις φίξεις του. Ρίχνει. Ναι. Είναι σαν άτομα που έχουν λίγο, είναι λίγο υπεραντιδραστικά. Δηλαδή έχουν ταχυπαλμίες, είναι λίγο φοβίες, λίγο στρες. Σε αυτούς, ξέρεις, που έχουμε λίγο ταχυπαλμίες. Κάτσε, εμείς έχουμε στρες χωρίς να έχουμε ταχυπαλμίες. Αυτό πώς γίνεται? Άλλοι έχουν και αυτό. Έχουν ταχυπαλμίες. Ναι. Ναι. Εδώ χωρίς φάρμακα πάμε πάρα πολύ καλά με τον βελονισμό και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή να του φύγει η φοβία. Ναι, και αντιστρες πολύ καλή και, να... και ο πόνος που νιώθει, γιατί έχει και ψήξει. Αυτό όταν χρειαζόμαστε γιατρέ, αντιστρες χρειαζόμαστε γιατρέ. Οι περισσότεροι πλέον. Ναι, χρειαζόμαστε αντιστρες. Είναι 35 χρόνων. Έτσι. 35 χρόνων, αυτό τώρα το πουλί του είναι όρθιο όλη μέρα. Τώρα τι φοβάται, μην πεθάνει. Τι κούκου. Ναι, άμα έχει φοβίες δεν είναι και τόσο. Ναι, είναι και τόσο. Η Παοκάρα δεν χρειάζεται πίτσι, μίτσι, 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 ουγούτσου, γούτσου, γούτσου, λέει, για να κερδίσει τα Γιάννενα. Άσε τα υπονοούμενα και τη λάσπη Ραπτόπουλε. Παίξε εσύ ξανά 4-2-3-1, παίξε με τον Πανιόνιο και μετά από εκεί πέρα έλα εδώ και πες μου να πούμε. Εντάξει, με, ρε εσύ, άμα βάλω μια περούκα, δεν ίδιος, θα είμαι ίδιος ο Βουτσάς. Ίδιος, το Βουτσά, ίδιος, ίδιος. Μοιάζει το Βουτσά. Πάρα πολύ. Σωματοτυπικός. Ίδιος, ο αρχής όμως. Να βάλω μαλλί. Έτσι μην πεινώ να βαλσάμι. Αν βάλεις μια περούκα, λέει, είσαι ίδιος ο Βουτσάς. Ναι. Δεν το πιστεύω εγώ. Ίδιος, και ο Μπούζας μου το είπε αυτό. Ρε, ίδιος. Ο Δημήτρης ο Μπούζας. Άμα βάλεις μια περούκα, είσαι ίδιος ο Βουτσάς μου. Ο Βουτσάς ήταν ωραίος. Λοιπόν, ξέρω ότι θα γελάστε, αλλά εγώ από τις αλλεργίες σώθηκα τρώγοντας κάθε πρωί, λέει, με άδειο στομάχι ένα κουτάλι του γλυκού γύρι. Πού τη βρήκες, ρε φίλε, τη γύρι? Τα φάρμακα που δίνουν όπως τα Ζιρτέξ, λέει, σε κάνουν σαν το ζόμπι, λέει, και δεν λύνουν τίποτα. Τι είναι αυτή η γύρι, ρε γιατρέ, τι γίνεται? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Μην πάθουμε κανένα αυτό άμα φάμε γύρι. Όχι. Τα δίνουν σε καταστήματα που είναι μελοσοκομικά, πουλάνε. Μάλιστα, με... δεν το ξέρω. Πολτούς, βασιλικούς. Μάλιστα. Καλύτερα. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω πάρει τηλέφωνο από τότε που είπες είναι μία γραμμή μόνο. Περιμένουμε και είμαι στα 25-26 λεπτά. Τι να πω, τι γίνεται ρε Μετρόπολης, μας έχεις κατατροπώσει όλοι, τι γίνεται. Δεν έχεις Wind, να πούμε 800.000. Έχω αυτό το Ελλάς Online, έχω το δικό σου. Ελλάς Online, πώς είναι. Την ιστορία, ναι. Τι γέλιο έκανα σήμερα το μεσημέρι. Τι? Με τον Αλβανό που πήρε το Μαρτίνι και λέω θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει τώρα ο Ραπτόπουλος. Και πετάγεται και λες τι Μαρτίνι δεν πήρε, λέει, ποτό. Με ποιο μιλάς ρε κόκκινε, με το ποτό μιλάς? Έτσι κάτω στα γέλια. Όχι, έτσι το λένε. Έτσι το λένε, το Μαρτίνι. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είσαι ρατσιστή. Ναι, 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 ναι. Γέλιο, άμα κάνεις, άμα κάνεις ένα γιο και σου πει πάω να μονάσω, τι θα κάνεις? Αν είναι επιλογή του, θα μας κεράσει το καφενείο. Δεν θα σας κεράσω. Ας τα κεράσει. Τον είπες, θα φέρεις ένα γαμπρό τον Μπόκο Λόκο. Ναι, έχουμε εδώ ένα μαύρο, τον Μπόκο Λόκο. Το μόριό του είναι 48 πόντους. Αράπακλας, θηρίο, πολύ καλό παιδί. Εγώ του λέω ρε κόκκινο, άμα κάνεις μια κόρη. Άμα κάνει και χριστιανικό γάμο. Δεν θέλει να κάνει χριστιανικό γάμο. Θα μας κεράσει το ταφενείο. Δεν θα σας κεράσω.
Είσαι ρατσιστός μου τώρα. Είμαι ρατσιστής. Είμαι ρατσιστή. Γέλιο. Το καημένο ότι είναι από ύπνη. Ψυχούλα είναι τίποτα άλλο. Ψυχούλα είναι ψυχούλα. Τον πάω. Το βασανίζει τον άνθρωπο κάθε μεσημέρι. Το βασανίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Για το δέχτηκα που παίρνει κάθε μέρα το γάμπρο από την Τούμπα, αυτό είναι και πιτσιρικάς. Ναι. Επειδή αυτά που λέει δεν τα έζησε. Αυτά που λέει με τον Ατήλιο και μόνο αυτά. Αυτό δεν πιστεύω να έγινε ποτέ. Πώς δεν πιστεύω. Έγινε. Δεν έγινε βασικά ποτέ. Πώς δεν έγινε. Κερκίδα στην Τούμπα έγινε και ο Ολυμπιακός με δυναμό και Εύου έπαιξε και ο Γουέφα στην Τούμπα. Πώς δεν έγινε. Χαίρο πολύ. Αυτός πάει να περάσει το υπονοούμενο. Οι Ολυμπιακίδες σπάσανε το άγαλμα του Κούδαρε. Ναι, Κωστή, άκου λίγο. Πάει να περάσει αυτός ότι με 10.000 γάβρους έγινε κερκίδα σε μάτς εναντίον μας, σε ΣΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άλλο, πες, έγινε αυτό και αυτό, είχαμε αυτό την έδρα, είχαμε τόσο κόσμο μέσα, οκ. Okay. Πάνε εκεί τα χρόνια που ερχόταν και φεύγανε, βρε. Άσε. Και οι Αργιανοί είχαν έρθει κάποτε στην Τούμπα και είχαν κάνει θυμάσαι, που είχαν έδρα την Τούμπα και είχαν τόσο κόσμο. Τι το λένε και αυτοί, δεν κατάλαβα, σιγά το πράγμα. Αυτά μόνο μία μάτα έκανε, μόνο εμείς τα έχουμε κάνει. Την κατάληψη Σύρας 381, με το 04 μέσα στο Καραϊσκάκι, με ντου χωρίς εισιτήρια, αυτά ούτε στον Ιράτσο μπορεί να δουν κάποιοι. Δεν γίνεται έτσι πέρα τους. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Και να κλείσω να πω, εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Σούπερ μάρκετ Κωνσταντινίδης, γάμα Κωνσταντινίδης, συνοδό γάμα Κωνσταντινίδη. Ρε κόκκινε, πώς είναι δυνατόν η διεύθυνση να έχει το ίδιο όνομα με τον ιδιοκτήτη. Έτσι γράφει εδώ. Δεν μπορεί, κάτι λάθος μας δώσανε. Φώναζε ο άλλος από πάνω. Πήρε τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης. Μπέκιας λέγομαι. Ρε κόκκινο λέω Μπέκιας. Έτσι γράφει εδώ. Κόλλησε λέω. Πάει τώρα. Δεν ξεχωλάει με τίποτα. Ρε δεν λέγεται Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης είναι η οδό. Τα σούπερ μάρκετ Κωνσταντινίδη λέγονται. Έρχεται ο Γρηγοριάδης του λέει ρε κόκκινο δεν είναι έτσι. Έτσι γράφει εδώ. Πού ρε σκάει γαϊδούρι στην ανηφόρα. Καλημέρα ρε φίλε. Καλημέρα. Ναι. Έπεσες ρε φίλε. Επόμενος, ναι. Έπεσες και εσύ ρε φίλε. Και εσύ έπεσες ρε φίλε. Πέσατε όλοι ρε φίλε. Πάρτε ξανά τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή, ναι. Α, πέσαν και οι 10. Πάμε στον επόμενο. Πέφτει και το αεροπλάνο. Πέφτει και το αεροπλάνο στο TV Μακεδονία. Ναι, φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω και από την Πολύχνη, φιλαράκι. Όχι, Παλαιστής. Έλα. Παλαιστής λέω είσαι και εσύ. Όχι, δεν είμαι Παλαιστής. Βιοπαλαιστής. Εσύ είσαι βιοπαλαιστής. Εντάξει. Λοιπόν, φιλαράκι, θα ήθελα και εγώ να τυποθετηθώ λιγάκι. Ναι. Στο θέμα προπονητή και μπερμπάτου. Ναι. Άκουσα το Σάββατο το βράδυ το μεγάλο Ασλανίδη που είχε καλεσμένο το Γιαννάκη το Γούναρη. Γιατί μεγάλος Ασλανίδης και ο Γιάννης είναι Γιαννάκης. Ο μεγάλο Γιάννη Γούναρη. Ναι, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα Γιαννάκη. Γιατί εγώ το ξέρω από παιδί ήμασταν αυτοί και τώρα λέω Γιαννάκη, αυτό το λέω Γιαννάκη. Πόσο χρονό είσαι καλέ μου άνθρωπε. 61. Α, να τα εκατοστήσεις. Έλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μου άρεσαν δυο τοποθετήσεις που είπανε. Η μία μου άρεσε, η άλλη δεν μου άρεσε. Ποια σου άρεσε. Ναι, μία μη είπε ότι ο προπονητής δεν κάνει. Ναι. Το είπε ο Γιάννης. Ναι. Αλλά είπε ένα άλλο το οποίο εκείνο δεν μου άρεσε καθόλου. Ποιο δεν σ' άρεσε. Έχουμε λέει πάρει ένα διαμάντι. Διαμάντι εννοεί το Μπερμπάτο. Εγώ, φίλε μου, τα διαμάντια τα βάζω στην πιζουτιέρα μέσα. Μάλιστα. Και τα κλείω. Μήπως κάνω λάθος. Όχι. Αυτό ήθελα να τοποθετηθώ και θέλω να χρησιμοποιήσει τα νέα παιδιά. Ναι. Τα δικά μας τα παιδιά. Τα ετόπουλα. Ναι, δεν πρέπει. Μόνο τα ετόπουλα. Εντάξει, να κάνει μια προσθήκη, αλλά όχι τα παρτά που έφερε. Μάλιστα. Ποια θεωρείς παρτά. Τώρα δεν είναι παρτό ο Μπερμπάτοφ, τι έχει κάνει. Μπερμπάτοφ είναι, φίλε. Έπαθε σπλάς με εκτέλεση πέναλτ. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι, όχι. Έτσι, βέβαια, έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι θα πάνε καλά τα παιδιά, γιατί βλέπω έβαλε και δύο παιδιά μέσα τα οποία δείχνουν καλά στοιχεία. Yeah. Έπρεπε να. Πίση. Για να δούμε. Εύχομαι. Ναι.
Αυτά ήθελα να πω. Οκ, boy. Οκ. Οκ, boy. Φιλιά, boy. Επόμενος κύριος. Το επόμενο, boy. Έλα, boy. Καλημέρα, boy. Έπεσε τον boy. Πάμε επόμενος, ναι. Boy. Boy, έλα. Εγώ είμαι τον boy. Έλα τον boy. Εγώ ήθελα να σου πω για αυτό που του είπες με το μαύρο. Ρε, άμα σου έρθει ο μαύρος και σου λέει εγώ τέλω κόρη σου. Ναι. Αυτό, αυτό έλειωσα. Γιατί το άλλο, το σωματεμπορία οργάνων που είπε. Ρε κόκκινε, του λέω. Σωματεμπορία δεν είναι οργάνων. Είναι. Δηλαδή θα βγει σπλήνα, λέω, στη βίζιτα. Θα βγει. Θα βγει το έντερο, θα βγει το έντερο στην πλατεία Συγκρού. Ρα επιμένω κόκκινο. Σωματεμπορία οργάνων. Όχι ρε κόκκινο, εμπορία οργάνων είναι. Θα βγει το σηκώτη να κάνει πιάτσα. Έτσι λες εσύ. Ρε θα έρθει κανένας φιλόλογος να μας δίνει, του λέω πέρα. Έτσι γέλιο. Αυτό ήθελα να σου πω και τον ετρελαίνεις. Δηλαδή μου έρχονται ώρες. Να πω σταμάτα ρε τον άνθρωπο, τον λυπήσου τον δηλαδή. Μαθαρίσει και το κάνει, μαθαρίσει και το κάνει επίτηδες. Έβγαλε τον, βγήκε ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, είπε, τι είπε ρε κόκκινα, γιατί μαλώσαν, δεν ξέρω. Ρε γιατί μαλώσανε ρε, του λέω, δεν ξέρω. Καλά μαλώσαν δυο άνθρωποι, λέω. Τα πτυχία της δημοσιογραφίας σας, ρε, τι να σας πω ρε, να με τρελάνετε. Εγώ είμαι στραβός για εσείς τρελαθήκατε, ρε, του λέω να μου. Αχ, τι γέλιο έριξα. Κάθε μέρα, δηλαδή, μακάρι να είχατε κουμπί και στην τηλεόραση θα γινόταν χαμός. Ποια τηλεόραση να μας πάρει να κάνουμε κουμπί, ρε. Τρελός, ρε. Μας φοβούνται, ρε. Πού να μας πάρουν στην τηλεόραση. Εδώ πήγαμε στο Πόντο TV να δείξουμε στιγμιότυπα και η Νόβα δεν μας δίνει τα δικαιώματα. Θέλει καμιά 80.000 το χρόνο. Ο Πόντο TV δεν έχει σπόρια. Δεν έχει σπόρια να φάει η καημένη. Αυτή που είναι γραμματεία σε Αλβανίδα εκεί. Έχει τουρτουριάσει το κρύο. Τι έχουμε λιποθυμίσει. Λέει τι θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Λέει πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει, του λέω. Τι θα πεθάνουμε. Δώσε 80 χιλιάρια και πάρε τα δικαιώματα. Βγάλε το εμπορικό τμήμα έξω. Πάρε 200 χιλιάρια. Σωματοπορία οργάνων. Θα τα πούμε ραπ. Γεια σου ρε καλέ. Ναι, άντε για χαρά. Ε τι γίνεται. Θα βγει ο Σπλίνα να πει. Πόσα θες καλέ Σπλίνα να κάνεις έρωτα, έπεσαν οι γραμμές. Να την πεις Σπλίνα καλέ, εγώ παίρνω 60 ευρώ. Άντε καλέ, το σηκώτη παίρνει 40. Λοιπόν, ελεύθερες οι γραμμές, 2-30-1-0-90-90-90. Πείτε ότι γουστάρετε. Λοιπόν, και 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Και στείλτε και όσοι θέλετε να κάνετε ευελονισμό στον γιατρό. Γιατρέ, εδώ σε στέλνουν. Ναι. Εδώ στα iPhone, τι είναι αυτό. Ναι. Ναι. Λευκές οι γραμμές και νέες οι γραμμές, πείτε ό,τι θέλετε. Για μπάλα μιλήστε, ρωτήστε ό,τι θέλετε τον γιατρό. Τώρα που είναι ευκαιρία. Γιατρέ, εσύ κάνεις και συνταγές, δίνεις παθολόγου. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, πού τις δίνεις. Στον κόσμο. Πώς λέγεται το ΙΚΑ τώρα, αλλιώς. Πώς λέγεται το ΙΚΑ τώρα. ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Πάρε γραμμές για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Για να δούμε τι βαράνε οι γραμμές. ΕΟΠΗ είναι τώρα, έτσι. Το ΤΕΒ είναι άλλο. Είναι οι ταμεία αυτά που καταργήθηκαν και ενοποιήθηκαν σε ένα ταμείο. Δηλαδή πάει το ΤΕΒΕ. Όλα πάνε. Πάει το ΤΕΒΕ. Ογά, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ. Ογά, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ξέρω εγώ κλπ. Τσάι. Τίδικη, όλα. Κύρκη. Τίδικη. Τίδικη. Δημοτικών υπαλλήλων. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Τίδικη. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Το γιατρό ήθελα να μιλήσω. Να το ο γιατρό, εδώ είναι ο γιατρό. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω για το γιο μου, πρόκειται, 40 ετών είναι. Ναι. Υπάρχει από βαριά αγκιοπάθεια στα πόδια. Μάλιστα. Τρομερούς πόνους. Κόψαμε και μερικά δάχτυλα, τέλος πάντων, από κάτω. Έχει κάποιο διαβήτη ή κάποια άλλη πάθηση. Ναι, από ζάχαρο, ρωτάμε. Ναι. Αυτό είναι κληρονομικό, πολύ... να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο διαβήτης είναι κληρονομικός. Ναι. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος στην οικογένειά σας το κληρονόμησε από τη μητέρα του, από εσάς, από κάποιον. Ναι, κληρονομικό. Ένας τύπος διαβήτη είναι άλλοι δεν είναι. Μάλιστα. Ρώτα καλέ μου άνθρωπε, ρώτα. Ναι, για το πόνο θέλω να σου πω ότι παίρνουμε πολλά φάρμακα. Σαφώς. Και έχουμε παραγγείλει και από την Αμερική, μας ήρθαν φάρμακα ακριβά και δεν περνάει ο πόνος. Δηλαδή. Για επέμβαση σας έχουν πει. Επεμβατική θεραπεία δηλαδή. Όχι. Όχι. Λόγω του ζαχάρου. Εμείς θέλουμε να περάσει ο πόνος. Ναι.
Ναι, γιατί πονάει φρικτά το παιδί, mm-hmm. Εκεί που παίρνει τα φάρμακα, ανακουφίζεται κανένα δύο ώρες και μετά ξανά πάλι. Πάλι ξανά. Ναι, έχει τώρα 1,5 χρόνο αυτή τη βιόλα τραβάμε. Ναι. Δεν μπορεί να συνέλθει το παιδί. Μάλιστα. Με τον βελονισμό θα κάνουν τίποτα. Να πω την αλήθεια ότι. Την αλήθεια θα πεις γιατί. Όχι. Να πω την αλήθεια ότι εάν είναι σε βαριά μορφή και είναι οργανικό το πρόβλημα, ο βελονισμός δεν έχει. Είναι βαριά μορφή. Αυτό. Δεν νομίζω. Όχι. Ωραία. Αυτό ήθελα να μάθω. Αν και δεν το έχω δει, το, να δω από κοντά τα πράγματα, νομίζω όμως ότι. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά. Κουράγιο, φίλε, κουράγιο, θα βρει λύση. Κουράγιο. Έχει και αρρώστιε γραμμότητα οι οποίε είναι πολύ επίπονε. Σαφώ. Ναι. Ο διαβήτη. Ο διαβήτης, ναι. Είναι η πρώτη αιτία ακροτηριασμού κάτω άκρων. Κάτω άκρων? Ναι. Ποδιών ουσιαστικά. Λόγω γάγκρενα. Ναι. Παίρνουν φάρμακο όμως, δεν παίρνουν φάρμακο. Ναι, αλλά επειδή έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής, με διατροφή σου, την άσκηση σου, δεν προσέχουν οι περισσότεροι. Καμιά φορά δεν προσέχουν, ναι, πρέπει να. Και ο Έλληνας είναι λίγο αντίστασος ασθενής. Ξέρω εγώ ανθρώπους με διαβήτη που πάγανε πολύ καλή ζωή και είναι πάρα πολύ υγιείς και έχουν και καλύτερες εξετάσεις από εμάς. Ο διαβητικός που προσέχει, σαφώς είναι πιο υγιής και από εμάς. Είναι πιο υγιής από εμάς. Απλά πρέπει να περάσει σε έναν τρόπο ζωής λίγο διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε όπως πρέπει να είμαστε όλοι. Εγώ πέρσι, ας πούμε, έζησα τέτοιο στην και ήμουν απόλυτα. Ας πούμε, πειθαρχημένο στο γιατρό μου. Ήσουν και πιο υγιής. Ναι. Σπάνιο βέβαια για μένα. Πάθανε πλάκα, ας πούμε, ότι εγώ πειθάρχησα στο γιατρό. Μου έκανε κλικ όμως ο γιατρός, ο Νίκος ο Φίστας. Διότι εγώ δεν πειθαρχούσα εύκολα σε γιατρό. Ο Νίκος με έκανε και πειθάρχησα. Και ήταν και πολύ καλός γιατρός ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Κώστα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Παναθηναϊκός. Έλα, ρε Βαζελίνα. Το 2007. Ναι. Κώστα, θέλω σχόλιο μεταγραφή για Καρέλι Γκένγκ. Πώς είδες τον Μπουμάλ και θέλω να με περιγράψεις, να ακούς και ο γιατρός δίπλα, αντίδραση κόκκινο όταν ήταν να κάνετε εκπομπή για το χρυσό. Κλείνω και σας ακούω από live. Λοιπόν, καταρχήν, εμένα ο Καλτσάς μου άρεσε σαν παίκτης. Από όσα έχω ακούσει από τον Καλαϊτζίδη, που έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί του, ποδοσφαιρικά, ήταν μια από τις ελάχιστες διαφωνίες που είχαμε. Γιατί ο Καλαϊτζίδης από μπάλα είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει. Τον έβγαλε το σύστημα out. Εγώ θα τα λέω όπως είναι. Τον έβγαλε έξω το σύστημα της Ελλάδος. Το σύστημα τον έβγαλε έξω. Καλός ή κακός, εγώ για μένα η συμβουλή που του είχα δώσει σαν μικρότερος τότε, μην μπλέκεις με αυτούς. Με τον Άρη. Κάνε τον προπονητή, φύγε από τη Βέρεια, πάνε στη Διαγόρα, πάνε ξέρω εγώ στον Εργοτέλη, πάνε στην Ξάνθη. Την άλλη χρονιά μένεις άνεργος τρεις μήνες, πάνε στο εξωτερικό, δες μια ομάδα ξαναφύγε, πάνε ξέρω εγώ στη Λάρισα. Μην μπλέκεις με αυτούς. Δεν μ' άκουσε. Λοιπόν, ο Μπουμάλ με τον Καλτσά μπορούν στις πλευρές να κάνουν ιστορία. Ο Αμπέιτ είναι ανεβασμένος. Το θέμα με τον Καρέλι, νομίζω ότι σαν εξτρέμ στο 4-3-3 δεν χάνει ο Παναθηναϊκός διώχνοντας τον Καρέλι, κερδίζει από τον Μπουμάλ. Δεν είναι για μένα ο Καρέλης απώλεια εφόσον ήρθε ο Μπουμάλ. Τώρα, για το χρυσό, τα είπαμε. Ο κόκκινος υπερβάλλει πολλές φορές, κάνει τον παλικάρα, θέλει να κάνει καλά και με τις εταιρείες, θέλει να τα κάνει και με τους εργαζόμενους. Αυτά είναι που λέω ότι το συγκρούονται τα αυτά, δεν γίνεται να τα έχεις μόνος καλά. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Είμαι αυτό, θα είσαι, είμαι εκείνο. Δεν μπορεί να είσαι και χριστιανός και μαμαϊδανός. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι και χρυσαυγίτης και παόξης. Δεν γίνεται. Και φυσικά εγώ έχω 500 σελίδες, θα τις βγάλω, θα τις κάνω, θα τις δράνω. Εγώ! Θα τις διαλύσω. Τα παιδιά μας πεθαίνουνε. Κάτσε καλά, ρε, του λέω. Μην ανακατεύεσαι ρε του λέω ρε μπαγάσα. Και φυσικά έρθει η διαφήμιση του ελληνικού χρυσού και δεν έγινε εκπομπή ποτέ. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα. 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 Θέλω να μου πεις να μου κάνεις μια σύγκριση Μπερμπάτοφ με Αθανασιάδη. Βεβαίως. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα. Ο Μπερμπάντοφ με τον Αθανασιάδη πλέον είναι δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας έχει χαρακτηριστικά πολύ καλής τεχνικής κατάρτισης όπως είναι ο Μπερμπάντοφ, ο άλλος δεν έχει. Ωραία. Όμως ναι. Σήμερα που μιλάμε και οι δύο μπορούν σε ένα στυλ παιχνιδιού να σκοράρουν. Να τους τη φέρουν την μπάλα και να την πετάξουν στα δίκτυα. Ο Μπερμπάντοφ λοιπόν λέγοντας φέρτε μου την μπάλα και εγώ να τη βάλω. Αυτό μου το κάνει ο Κλάος 3-4 χρόνια.
αν του τη φέρει την έχει κάνει. Είναι center for εκτελεστή. Δεν είναι τριπλέρ, δεν είναι διεισδυτικό, δεν είναι ενασμένα, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Και δεν είναι κινητικό. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, συγγνώμη που σα διακόπτω, ναι, ότι εάν ο Μπερμπάντοφ τον έχει στιτό στην περιοχή και του τι φέρνει και τι παλιέ και τα βάζει, να τον αφήσω τον κλάο στον πάγκο εγώ. Ναι. Δυστυχώς όμως ο Μπερμπάντοφ τελείωσε ποδοσφαιρικά, γιατί πλέον δεν μπορεί να εκτελέσει κιόλα όταν του τη φέρουν την μπάλα μέσα. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση ποδοσφαιρική. Ναι. Εάν έχετε κάποια άλλη, το συζητάμε πάλι. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και να σε. Ο Μπερμπάντοφ, επειδή ξέρει και μπάλα, μπορεί να σερβίρει και γκολ. Να σερβίρει και γκολ. Ναι. Είναι πολύ πιο χρήσιμο. Για να σερβίρει και γκολ, πρέπει να φύγει, να επεμπλακεί από το μαρκάρισμα του στόπερ ή του χαφ. Να κάνει την κίνηση, την κυκλική. Συγγνώμη λίγο. Να κάνει την κυκλική την κίνηση. Να μπει σε τεσσάρια, πεντάρια σπριντ. Να ξαναγυρίσει πίσω. Να κάνει το φεύγω, γυρνάω. Αυτά ο Μπερμπάντο, φίλε, δεν μπορεί να τα κάνει. Εγώ, άμα κάνω τώρα 5 μέτρα σπριντ πίσω, φύγω δεξιά και ξαναφύγω 6 μέτρα, θα πάθω θλάση, φίλε. Θα πάθω θλάση, φίλε. Δεν είναι ένα σερβίρι. Θα έρθει η μπάλα στον Μπερμπάντοφ, θα είναι όλο στα 6 μέτρα απόσταση και θα σερβίρει ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ το μόνο που μπορεί να σερβίρει είναι να πάει στη Μαύρη Θάλασσα, στον Τοκίδη εκεί και τα λοιπά, τον Αλέκο, και να σερβίρει το καλό το ψάρι. Δεν μπορεί να σερβίρει. Τελείωσε ο Μπερμπάντοφ. Τελείωσε. Φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Τελείωσε, δυστυχώς. Δυστυχώς τελείωσε. Έρχεται ο χρόνος. Βλέπεις τον άλλο παιδαρά, 2 μέτρα, παλίκαρος, κούκλος. Έγινε 70 χρονών, πώς έγινε έτσι αυτός. Ο χρόνος, σε πήρε ο χρόνος, παραμάζωμα. Γυναικάρες, λάσκαροι, κομμενάρα, 30 χρονών. Πέφταν, λιποθυμούσανε. Άντε πάνε κοιμήσου με τη λάσκαρη, ο Λικουρέζος τώρα. Ξυπνάει το πρωί και βλέπει εφιάλτες. Κρίση πανικού το πανικού. Δεν, ο χρόνος, κύριε. Τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή. Ξέρεις, λέει, τι ήταν αυτή στα νιάτα της. Λέω, δεν ξέρω τι ήταν στα νιάτα της, στα γερατιά της τη βλέπω τώρα εγώ. Καλημέρα. Έλα ρε. Εφε πάω και κύριε. Ελάρι. Χρυσαυγίτης και παοξής. Να πας ρε φίλε να σε δει γιατρός. Διότι ναούμε αυτό. Το είπα και στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Γρέζο. Άκου να σε πω, φιλαράκι. Εγώ ρατσιστής δεν είμαι. Μπορεί να είμαι χρυσαυγίτης, ρατσιστής δεν είμαι. Φίλε, δεν μπορείς να είσαι χρυσαυγίτης και να μην είσαι ρατσιστής. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες. Εσύ πως είσαι και ωραίος και φαλάκρος, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι περίπτωση. Για πέ. Τι λέει. Καλά. Δεν μου λες. Ναι. Τώρα πώς την κόβεις τη φάση Σαββίδη Άρνεσεν Τούντορ στον πάγο, είναι πώς την βλέπεις τη φάση. Ο Άρνεσεν είναι στον πάγο. Το κακό όμως είναι ότι θα πάρει εξουσίες ο Βεζιρτζής, ο οποίος αν του βάλεις μια μπάλα στο γραφείο, θα μπορεί να την κόψει για πεπόνι και να βάλει και ένα κρασί και να φάει πεπόνι με κρασί. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι άμπαλος ποδοσφαιρικά. Μπορεί να έχει ηγετικές αυτές, μπορεί να είναι διοικητικός τέλος, να έχει σοβαρότητα, να μοιάζει με τον Χίτλερ, να αυτό κτλ. Αλλά μπάλα δεν ξέρει. Δηλαδή έχεις έναν που ξέρει από μπάλα και σε τρώει, και έχεις έναν που δεν σε τρώει γιατί είναι καλός άνθρωπος, ας πούμε, Βεζιρτής, αλλά δεν ξέρει από μπάλα. Και αυτό το ερώτημα το έκανε και ο Καμόρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Έχω έναν που ξέρει από μπάλα και με τρώει, με δαγκώνει. Και έχω έναν ο οποίος δεν θέλει να με δαγκώσει γιατί είναι παοξής και θέλει στα γεράματα να προσφέρει, αλλά δεν ξέρει από μπάλα. Πες μου, ρε φίλε, τώρα τι γίνεται, για πες μου, για δώσ' μου λύση εσύ εμένα, πρακτικός. Εγώ αυτό που ήλπιζα ήταν να τρελαθεί ο Σαββίδης και να φέρει πίσω τον Περέιρα, τίποτα άλλο. Τον Περέιρα. Ναι. Τον Περέιρα το διώξα, φίλε, γιατί δεν ήταν στο σχέδιο να φάει τον Αναστασιάδη. Αυτός ο τερματοφύλακας και ο Τζιόλης ήταν εκτός. Δεν λέω ότι ήταν όλοι οι άλλοι εντός. Εγώ λέω, ξέρω ποιοι δεν ήταν στο κόλπο για τον Αναστασιάδη. Do you know? Something. Ναι. Έτσι. Ο Κόκκινος σήμερα πολύ ρομαντικός ήταν με τον Βασίλη. Ποιο Βασίλη? Τον Παύλο Κωνσταντίνου. Ρομαντικός ήτανε. Ρομαντικός τι. Τι έκανε ο Παπακωνσταντίνου λάθος? Παπακωνσταντίνου τι να κάνει λάθος? Τίποτα δεν έκανε λάθος. Έκανε κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, εναντίον της Ελλάδος. Πρέπει να γίνει συνέτερος με τον Τσίπρα. Όχι, εντάξει, η δήλωσή του ήταν λάθος. Και... Τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω τι είπε. Ότι δεν ήξερα εγώ, λέει, τι γίνεται. Καλά έκανε, δεν οφείλει να ξέρει. Μπράβο. Μην κοιτάς τώρα που εμείς είμαστε φουκαράδες, πάμε στο γύρο που αν παίρνουμε, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση. Πάμε, παίρνουμε τα λεφτά, πίνουμε ένα ούζο, δίνουμε τα μισά στο ούζο με τον άλλον και ξέρω εγώ, και πάμε στο σπίτι και έχουμε τα μισά. Άστο τώρα. Ο άλλος είναι επαγγελματίας.
Είναι τραγουδιστής, έχει από πίσω μάνατζερ, έχει από πίσω ιστορίες, έχει από πίσω λογιστάς. Δεν είναι Ραπτόπουλος και Κόκκινος και τα λοιπά, φουκαράδες. Δεν μπορείς κάθε μέρα να μου κάνεις και relation και την άλλη μέρα στο παγκάρι να πούμε εντάξει. Τέλος πάντων. Στάσου τώρα, συγγνώμη, στάσου για να καταλάβω. Τι κύριε relation έκανε, γιατί δεν το ξέρω το θέμα πολύ καλά. Κοίταξε, δηλαδή συμπαραστέκεται, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, όχι η απεργία, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι τα λεφτά να είναι στην Ελλάδα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Α, έτσι έλεγε. Εντάξει, τότε είναι ηθικό το θέμα, ναι. Εντάξει. Αν με πιάσουν εμένα, εμένα δεν με πούνε τίποτα, γιατί εγώ λέω άμα με κλέβει το κράτος, θα το κλέψω κι εγώ, δεν το παίζω. Σωστό. Από αυτή την άποψη, δηλαδή άλλα λες και άλλα κάνεις, να το δεχτώ. Εντάξει. Εντάξει. Α, δεν έκανε κάτι το οποίο. Αλλιώς εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Καλά έκανε, μαγιά του. Αντί να δώσει 3,5 χιλιάρικα εφορία, έδωσε 17 ευρώ. Καλά έκανε. Ναι. Πλάκα κάνεις τώρα. Εσύ δηλαδή και εγώ, στάσου τώρα, εσύ και εγώ τι θα κάναμε, κάτι άλλο. Βρε, αυτό θα κάναμε, απλά θα το λέγαμε κιόλα. Δεν θα βγαίναμε στον κόσμο και θα λέγαμε, κοίταξε να δεις, το σωστό αυτό είναι. Άρα δεν σε πειράζει τώρα. Α, μπράβο, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Άρα εσένα δεν σε ενοχλεί η πράξη καθεαυτού. Σε ενοχλεί το παραμύθι. Ναι. Πώς πήγε ο Τσίπρας και το ναι το έκανε, όχι, το όχι το έκανε. Θα τους έσχιζε τη Μέρκελ, θα την έκανε κομμάτια και τα λοιπά, ναι. Από αυτή την άποψη. Ναι. Σου δίνω δίκιο. Ο γιατρός τι γιατρός είναι εκεί για να κλείσω. Παθολόγος είναι. Παθολόγος βελονιστής. Βελονιστής. Ναι, θα ήθελα μια ερώτηση. Κατά καιρούς υπάρχει νησμός φαγούρα. Ναι. Στα άνω και κάτω άκρα. Μάλιστα. Φαγούρα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή μέρες, έτσι, μέρες σε σημείο του ότι να ξυλώνεις το δέρμα. Δηλαδή το σηκώτη του λίγο. Με ξανθήματα αυτά, χωρίς, πώς είσαι δηλαδή. Είναι το... όχι ξανθήματα, απλά από το ξύσιμο φτάνω σε σημείο να φάω το δέρμα. Αλλεργικός είναι. Μάλλον. Μπορεί να έχει κάποιες δερματολογικές παθήσεις. Μπορεί να είναι αλλεργικές παθήσεις. Μπορεί να είναι κάποιες λοιμώξεις δέρματος. Αναπνοή δεν σε πιάνεται, ας πούμε, δύσπνοες και τέτοια. Όχι. Μπορεί να είναι... το σίδηρο παίζει κανένα ρόλο. Και αυτό παίζει. Γιατί απλά. Έχω το στίγμα, ας πούμε, μεσογειακής. Εντάξει, όχι και τόσο. Εντάξει, μπορεί να έχεις κάποια αλλεργία και σε κάποιες ουσίες που ερεθίζουν το δέρμα. Σαπούνια, αυτά. Στο ρούχο, υφάσματα, στο ρούχο κάποιο, υφάσματα κτλ. Αλλεργίες, κάποιες άλλες δερματοπάθειες, παρενέργειες αν παίρνεις κάποια φάρμακα, αν είσαι αλλεργικός. Εντάξει, είναι πολύ. Τι πρέπει να κοιτάξει αυτός, πώς θα το δει, τι τον φταίει. Ναι, αυτό θέλει να μάθει. Αιματολογικές. Από εξετάσεις θέλω. Ναι, τι. Εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο αιματολογικό. Ναι. Να δούμε και αλλεργικά τεστ, να δούμε κάποια πράγματα. Πότε το στείλεις. Μορφώδη, σε σένα. Πρώτα στον παθολόγο. Στον παθολόγο. Από εκεί πέρα βλέποντας και κάνω. Εγνατία 63. Εγνατία 63. Ναι. Μπανιώτη. Ωραία. Θα θυμάσαι τον Μπανιώτη που έκανε τον πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού υπέρ του ΠΑΟΚ. Το πιάσει την μπάλα με το χέρι. Φιλιά! Τα λέμε! Τα λέμε, ρε! Περαστικά! Είδες τι λεπτομέρειες, Έχουμε λεπτομέρειες, έτσι, Θανάση. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Γιατρέ, όσον αφορά το κάπνισμα, πόσες επισκέψεις περίπου θα χρειαστούν. Περίπου 10 τσιγάρα τη μέρα κάνω. Βάλτε με και στην κλήρωση. Δε στείλω ονοματεπώνυμο, 577. Ο Κάτσε Φαλακρέ παίρνει 180 και ο ΠΑΟΚ του προτείνει λογικά κοντά στα 250. Ναι, πολλά είναι. Και δεν λέω ανακρίβειες. Στα 300 μπορεί να τα βρουν. Ας του δώσουν 300. Όχι παραπάνω. Όποιος δεν θέλει τον Μπούλο, όπως και ο Τσαρδαλάκος. Ο Τσαρδαλάκος τώρα τι έγινε. Η Χαφάρα, η μεγάλη, μαζί με τον Κάτσε που τρέχουν και ο Τσιόλης είναι πίσω εκεί, κολόνα στο 4-3-3. Τι έγινε, Χαφάκος. Τότε δεν στο έκλεψε ο Ολυμπιακός που είχε Χαφάρες. Ο Τσαρδαλάκος δεν ήταν καλός. Όπως θέλεις τα γυρίζεις, μάγκα μου, ναι. Βαθύγημα. 1000 ευρώ βαθύγημα. Κλείστον. Κοσμάγλου. Λοιπόν. Γιατί όσον αφορά το κάπνισμα, το διαβάσαμε. Αυτό υπάρχουν... να πούμε, είναι 5 συνεδρίες για το κάπνισμα. Από την πρώτη βέβαια συνεδρία σταματάει ο καπνιστής να καπνίζει. Απλά οι επόμενες είναι επαναληπτικές για να βοηθήσουμε λίγο στην επιτυχία. Οκ, okay, boy. Επόμενος κύριος. Έλα, boy. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας. Α, boy, είπα γυναίκα βγήκε. Συγγνώμη, κυρία. Δεν πειράζει. Ναι. Πειράζει. Όχι, απλά δεν μας έχετε συνηθίσει, οπότε με αγόρια μιλάμε συνήθως και... Όχι, παίρνω τον Γιάννη Ταχτηγάν και τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά. Αλλά τώρα άκουσα ότι έχετε ένα γιατρό. Γιατρός, εκεί. Γιατρός, ναι. Ναι. Ρωτήστε εγώ τον κύριο. Ναι. Ναι. Έχω κολπική μαρμαριγή,
Έχω το τρίδημο του εγκεφάλου. Μάλιστα. Έχω πολλές αρρώστιες. Και τώρα 3 μήνες παρέλυσα και είμαι στο κρεβάτι. Μάλιστα. Έχει να με δει γιατρός 8 μήνες. Τι μπορώ να κάνω? Αυτή τη φαγούρα την έβγαλα και εγώ τώρα. Μου δώσανε κάτι χάπια και κοιμόμουν 2-24 ώρα. Ναι. Και δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και τώρα με έπιασε φαγούρα. Ναι, αν είναι κάποιο σκεύασμα που αρχίσατε τώρα τελευταία και με αυτό είδατε ότι έχει μία, έχετε κάποιο σύμπτωμα εξάνθημα ή κνησμό φαγούρα, νομίζω. Εξανθίσματα ότι... δεν έχω, ναι, όχι, απλώς φαγούρα, δεν ξεχίζω τα χέρια μου. Αν είναι κάτι από τα καινούργια τα φάρμακα που πήρατε, ίσως θα πρέπει να το διακόψετε ένα-ένα για να καταλάβετε σε πού οφείλετε. Το διάκοψα, ναι. Σας είπα, κοιμόμουν, ναι, 24 ώρες. Ναι. 2 μέρες, 48 ώρες, όχι 24. Ναι. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Χθες το απόγευμα ξύπνησα. Ναι. Τώρα λίγο από το τηλέφωνο δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Το κάθε φάρμακο πρέπει να το δούμε λίγο από κοντά. Και από να... κοντά μπορείτε να καταλάβετε αν με πειράζει ή όχι. Βέβαια, ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί η γυναίκα, ναι, να πάει όμως, ναι, σήμερα. Ναι. Μάλλον αυτή. Ναι, λίγο πρέπει να αφήσω. Είμαι παράλληλη στο κρεβάτι. Ναι, η τηλεδιάγνωση είναι λίγο δύσκολο από το τηλέφωνο και από. Είναι λίγο... Ήμουνα 20 χρόνια γραμμένη στο Express Service. Ναι. Και με διαγράψανε γιατί τη βδομάδα που είχε κλείσει η τράπεζα δεν είχαν τους πληρώσει 109 ευρώ. Ναι. Και σε 4 μέρες με διαγράψανε. Τώρα με κάποιον γιατρό συνάδελφο που είναι κοντά σας, κάποιον να επικοινωνήσει από το ΙΚΑ. Δεν περπατάω καθόλου, καθόλου. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να περπατήσω. Πόνους φρικτούς άκουσα τον κύριο που είπε για το γιο του. Ναι. Τέτοιοι πόνοι που έλεγε το γιατρό που με είδε την άλλη φορά που ακόμη μπορούσα και πήγα τελευταία φορά. Mm-hmm. Δώστε μου κάτι να αυτοκτονήσω. Και μου έδωσε αυτά τα φάρμακα που με πεθάνανε. Ναι. Τώρα κάθε είδος πόνος είναι διαφορετικός. Πού μπορεί να οφείλεται, τι είδος φάρμακα τα πήρατε τώρα, δεν ξέρω. Στον αέρα δεν μπορώ, τα ξέρω, δεν μπορώ, και δεν μπορώ να σηκωθώ να το διαβάσω, ναι, ναι, να σας τα δει. Τώρα είναι λίγο. Δεν έχετε δύσκολο. Κάποιον στο σπίτι να σας βοηθήσει? Δεν έχω δυστυχώς. Άντρα, παιδιά, αυτά. Ούτε άντρα έχω. Ίσως από το ΙΚΑ της περιοχής η κοινωνική υπηρεσία υπάρχει. Ίσως ο Δήμος, η βοήθεια στο σπίτι. Ο γιατρός του ΙΚΑ, ναι, δεν με έχει δει εδώ και 4 χρόνια. Ναι, και το ζάχαρο είναι λίγο. Δεν έρχεται το γιατρός. Το δείτε λίγο. Ναι. Τα φάρμακά σας πού τα γράφετε? Στέλνω εδώ μια γειτόνισσα και τα γράφει σε μια γιατρό εδώ στη γειτονιά. Μήπως θα μπορεί η γιατρός της γειτονιάς σας να σας κάνει μια επίσκεψη κατοίκων, λίγο να σας δει μια φορά? 50 ευρώ ζητάει και, ναι, δεν έχω. Από το ΙΚΑ της περιοχής σας, το ΕΟΠΗ? Δεν έρχεται. Έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Προχθές πάλι, χθες πάλι πήρα και μου λένε δεν έχουμε γιατρό για κατοίκων. Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Πού μένετε εσείς? Έτσι μου λένε. Πού μένετε? Εδώ στη Ζεύξηδο, στη Κτίνου μένω. Α, εκεί, ναι. Πάρτε με ένα τηλέφωνο, θα σας βοηθήσω να έρθω μια στιγμή. Θα σας δω, είμαστε κοντά το γιατρό. Δώστε το τηλέφωνο της. Γράφετε τώρα, μπορείτε να το συγκρατήσετε, κυρία. Να το συγκρατήσω, δεν θα μπορέσω, για να φτάνω ένα μολύβι, μισό λεπτό. Θα περιμένουμε να φτάσετε το μολύβι. Μην αγχώνεστε, σιγά σιγά. Όχι, δεν το φτάνω το μολύβι. Δεν το φτάνετε το μολύβι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Μήπως το πιάσετε το μολύβι να το κανονίσουμε έτσι μετά από κάνα τεταρτάκι. Μα και εσάς δεν μπορώ να σας πιάσω. Μπήρα 4-5 φορές για να σας πιάσω. Για να δω, μισό λεπτό. Θέλετε να μας δώσετε το τηλέφωνό σας να σας, ναι, πάρουμε, ναι, εμείς. 261-213. Όχι, όχι στον αέρα. Όχι στον αέρα. Εντάξει. Μην κλείσετε. Ναι. Για γράψτε. Για ξαναπέστε το μας. Ναι. 261-213. Αυτό το διάρρηνε το κέντρο. Πώς σας λένε? Αποστολίδου. Το μικρό σας. Αναστασία. Αναστασία. Θα σας πάρει ο γιατρός μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, θα σας βοηθήσουμε. Καλό βράδυ. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάτσε να το γράψω, λες, Αθανάση. Γιατί είμαι και τσαπατσούλης με τα χαρτιά. Εγώ είμαι λίγο χαϊβάνι. 261. Εντάξει. Αναστασία. Ωραία. Ναι, εκεί κάτω μένει και ένας φίλος μου και ο. Ασθενοφόρο μπορεί να την πάρει. Τι ασθενοφόρο να την πάρει εδώ πέρα? Κλέψαν τα λεφτά μου με τα ταμεία. Τι ασθενοφόρο, οι αλτάραδες. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, Κωστά. Έλα, ρε φίλε. Έλα, μαζί μιλάμε. Μαζί. Θέλω να πω κάτι για το θέμα του Μπερμπάτοφ. Να πεις, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπερμπάτοφ δεν φταίει σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θέλει να φύγει. Δεν φταίει σε αυτή την υπόθεση. Δεν φταίει. Τα στοιχεία του Μπερμπάτοφ από την αρχή της καριέρας σου ήταν αυτά.
Δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να κάνει μόνο τις ευκαιρίες όταν ήταν 20 χρονών. Πάντα περίμενε να παίξει η ομάδα να τελειώσει τη φάση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Συγγνώμη. Να κάνω μια ερώτηση. Και στη Λεβερκούζα που έπαιζε. Ναι. Στην Βουλγαρία τα ίδια στοιχεία. Βεβαίως. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλά έπαιρνε μόνο του σαν το Βιερίνια να περάσει το δεξί μπακ που είπε στο Μητσοτάκη. Όχι, ο Βιερίνια έπαιρνε μάτς μόνο του. Ξεκλείδωνε άμυνες. Ο Μπουμάλ μπορεί να το ξεκλειδώσει. Αυτό δεν μπορεί. Ναι, Κώστα, αυτό δεν το είχε ούτε στα καλά του. Ούτε ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι. Δεν μπορούμε να το ζητάμε τώρα στα γεράματα. Είναι λάθος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ναι. Έχω τον Κλάους, ο οποίος έχει αυτό το στυλ. Δεν έχει την τεχνική του Μπερμπάτοφ. Ήταν λάθος σχεδιασμός. Ναι, θα καταστρεφόταν και ο Μπερμπάτοφ τώρα και ο Κλάους. Πήγα να τους βάλω και τους δυο μαζί. Αυτά είναι λάθη. Λάθη μεγάλα. Όχι του Μπερμπάτοφ όμως, ούτε και του Κλάους. Ήταν σχεδιασμός. Ο Κλάους τι είναι αυτή. Έπρεπε να πάρουν ένα παίκτη στυλ Νίετσελ. Μπράβο. Να μπορεί να κάνει και. Μπράβο. Πεχταράς. Πεχταράς. Ο αγαπημένος μου παίκτης, ο Νίετσελ. Βέβαια. Ήταν λάθος αλωνών. Οι παίκτες δεν φταίνε. Οι παίκτες είναι εκεί να τους πάρεις το καλύτερο από αυτούς. Άλλοι φταίνε, Κώστα. Άλλοι. Έτσι. Έγινε, αυτά ήθελα να πω. Για χαρά. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο και μπορούμε να πάρουμε άλλους δύο μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι ο φίλος στη γραμμή, μπορούμε να πάρουμε άλλους δύο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλημέρα, γιατρέ. Γιατρέ. Καλημέρα. Ναι. Κώστα, καλού. Δώσ' μου λίγο, φίλε, δύο νούμερα από το 1 έως το 24. Από το 1 έως το 24. Ναι. Το 5. Ναι. Και το 23. Ωραία, πες λοιπόν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι από ό,τι βλέπω ο Μπερμπάτοφ και όταν παίζει, Κώστα, δεν ξέρω, ενώ είναι παίχτης, δηλαδή ήρεμος, βλέπεις τις κινήσεις του, είναι κάπως ξενερωμένος, πολύ ξενερωμένος. Ξέρεις πως και νιώθει. Πιστεύω ότι θα ρίξει και ήρθε ο Λάρι Κίνγκ στο Μετρόπολης, του φταίει η γραμματέας που δεν είναι ωραία γκόμενα, του φταίει να πούμε ο Κλαδάς που δεν έχει τρόπους, του φταίει να πούμε... Ξέρω εγώ, ο Πορτιέρης γιατί δεν χαμογελάει. Του φταίνε τα μικρόφωνα. Αυτό μας δείχνει. Ήρθε ο Λάρι Κίνγκ στο Μετρόπολης. Πρέπει να προσκυνήσουμε. Ήρθε 80 χρόνων. Άντε ρε στο διάλογο, βγει από εδώ. Μπορείς να προσφέρεις. Τελείωσε. Δεν μπορείς. Φύγε από εδώ πέρα. Δεν πανάσαι και ο Θεός ο ίδιος. Μπορεί να προσφέρεις. Άμα δεν μπορείς, έφυγες. Ξέρεις τι πιστεύω. Π.χ. όπως ο Μαξ στην αρχή της χρονιάς μαζί με τον Πέλκα συνδυάζονταν και έβγαλαν καλά ένα-δύο, δεν έχει ένα τέτοιο παίχτη δηλαδή να τον βοηθήσει. Για μένα προσωπικά, έφερε τον Μπερμπάτοφ, ωραία. Δεν μου λες τώρα να κάνω μια ερώτηση. Πες μου. Δηλαδή, ο Μπουμάλ που είχε τον Γκόρμπο, το Σιώπη και το Μητρόπουλο, το δολοφόνο. Και ένα υποτυπώδη μπακασέτα. Έτσι. Ωραία. Είχε έξω αριστερά ένα Μασούρα, αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Ένα οικονόμο αριστερό μπακ, ένα ξέρω εγώ Βαλεντίνο Βλάχο, πώς το λένε, δεξί μπακ, και το Ριζβάνι με το Κατσίσαία. Και ο Μπουμάλ έκανε, να πούμε, έκανε στον Πανιόνιο, έδωσε 10 βαθμούς. Ρε, έδωσε ένα βαθμό ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Έναν, ρε. Όχι, φυσικά. Καταρχάς δεν έχουμε έναν παίχτη που να τραβάει πάνω του για να ανοίγει άμυνα. Εγώ αυτό πιστεύω. Βλέπω τον Κλάους μερικές φορές κάνει κινήσεις, τραβάει πάνω του παίχτες, αλλά δεν είναι ο παίχτης ο κατάλληλος. Για μένα προσωπικά, επειδή τον έχω πολύ καψούρα. Τώρα θα με πεις προσωπολάτρη. Για μένα μπορεί να φέρει το συγκεκριμένο παίχτη πίσω. Βιερίνια. Μπορεί να μου τον φέρει. Άσε που δεν έρχεται. Ποιος μπορεί δεν να μου τον φέρει πίσω. Ο Βιερίνια. Μόλις πάει 33 χρονών και γίνει ο κόλος του σαν του Σανουσάκη, ξέρεις πως θα έρθει τρέχοντας. Τρέχοντας θα έρθει. Αυτό λέμε. Για μένα είναι λάθος κίνηση, Μπερμπάτοφ. Σε 3 χρόνια θα έρθει. Ήδη έκανε δήλωση ο Βιερίνια. Θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο στο τέλος. Μια χαρά. Εγώ όμως έτσι ομάδα δεν κάνω. Εγώ πιστεύω ότι θέλω ένα παίχτη στο κέντρο στη Λίβιτς. Μπορεί να ήταν λίγο βαρύς. Βαρύς. Αλλά μ' άρεσε ο Λίβιτς σαν παίχτης. Δηλαδή είχε κάποια πολύ καλά στοιχεία. Ναι, τεχνική, κατάτηση, πλασαρίσματα. Έμπαινε και στην περιοχή βέβαια. Όποτε ήθελε έπαιζε, όποτε ήθελε δεν έπαιζε. Εντάξει, παιχταρά ήταν. Κάτι τελευταίο τότε. Πεχταράστε. Βέβαια. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Βέβαια. Τι άλλο λέμε τώρα. Τσακώθηκα εγώ με τον Ήβης. Του είπα, ρε Πορτοφολά, δεν θες να πάρεις να παίξεις γιατί δεν παίζεις τα λεφτά. Μα μου παίζει, βάζει γκολ με τον Ολυμπιακό. Ναι, ζητά συγγνώμη, αυτό κτλ. Αφού για τα λεφτά το κάνεις. Εντάξει. Πεχταράς όμως. Πεχταράς. Κώστα. Ναι. Τι λες αν ο Γκαρσία αναλάβει πόστο.
Εκτός από προπονητή στην ΚΑΠΑ 17. Τι να κάνει, λέει, πόστο? Να λάβει κάποιο πόστο σε σχέση με τους οπαδούς. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου? Ο Γκαρσία, φίλε, θα σου πω εγώ τώρα. Πρέπει να πάει στον Αλμοπό Αριδέας προπονητής ένα χρόνο. Άκου, άκου, τι σου λέω. Να βγάλει την Αριδέα από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Β'. Να πάει ένα χρόνο προπονητής στον Παναπόλο Κρύας Βρύσης. Να τον σώσει από τη ΓΑΜΑ κατηγορία. Να πάει μετά στη Λάρισα και να κάνει πρωταθλητισμό και να μην βγει κατηγορία. Δεν πειράζει. Και μετά ένα χρόνο να πάει να πούμε προπονητής στην Κέρκυρα και να την σώσει κατηγορία από την Α' Εθνική στην, να μην πέσει στη Β'. Και μετά τον πέμπτο χρόνο φέρτον στον ΠΑΟΚ προπονητή. Αν θες τη γνώμη μου. Στείλ τον λοιπόν και με έξοδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τρεις μήνες να πάρει και τη γυναίκα του, να μην είναι μόνος και τα λοιπά, να κάτσει σε ένα προπονητάρα έξω, να πάει και σε μια μεγάλη σχολή και φέρ τον προπονητή. Προπονητή πρώτο. Όχι βοηθό, όχι ΚΑΠΑ 17, όχι να έχει τη θύρα 4 να τρώει σουβλάκια και να πηγαίνει στον πρόεδρο και τα λοιπά. Όχι. Θα τον κάνεις προπονητή. Να έχει πόστο συγκεκριμένο. Δεν θες να τον κάνεις προπονητή? Μάλιστα. Γίνε μάνατζερ. Να κάνει ο Γκαρσία το μάνατζερ. Να πει, θα φέρω 4 παιχταράδες που κάνουν, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ και αξίζουν, ξέρω εγώ, 700.000 ευρώ. Και να τους φέρεις στον ΠΑΟ και να κάνει τη διαφορά. Δεν θες να το κάνεις και αυτό? Δεν θες να το κάνεις και αυτό? Μάλιστα. Και ναι, κάτσε. Έχει κι άλλα πόστα. Έχει. Έχει κι άλλα πόστα. Κι άλλα πόστα. Κάντο να πρόεδρο στον ΠΑΟΚ, τον Γκαρσία. Πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Να βάλει την υπογραφή. Άμα χρεωθεί ο ΠΑΟΚ, να έχει θέμα την περιουσία του. Το βάζει. Εγώ πιστεύω το βάζει. Έχει πόστα να τον βάλει. Όχι αν τον έχει θαμμένο στην ΚΑΠΑ 15 βοηθό προπονητού. Αυτό είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι. Γίνεται επέτη ο Γκαρσία. Θες, λοιπόν, εγώ αν ήμουν ο Γκαρσία και είχα την ποδοσφαιρική αυτή απέχω Ρεάλ και τα λοιπά, να ξέρω τις γλώσσες και τα λοιπά, πώς θα γίνω προπονητής? Δηλαδή θα γίνω προπονητής ο Χάβος και δεν θα γίνω Γκαρσία? Θα γίνει προπονητής, ξέρω εγώ, ο Τσιόλης και δεν θα γίνω Γκαρσία? Έχει χαρακτήρα όμως ο Γκαρσία να μπει εκεί, να του βρεθεί ένας Γκαρσία σαν παίκτης και να το διαχειριστεί? Μπορεί? Σ' απαντάω τώρα, σε ρωτάω εγώ. Να γίνει προπονητής ο Γκαρσία και να έρθει ένας Γκαρσία Μπελαλής να τον κάνει ζάφτη. Μπορεί? Δεν σ' ακούω. Του Γκαρσία το βάλουμε στη θύρα 4 να κάνει λαϊκισμό και όχι ρε φίλε. Άστε τα αυτά τα μεροκάματα. Άστε τα αυτά τα μεροκάματα. Και μεταξύ τύπους, μεταξύ του, ναι με, ότι έκανε ο συγχωρεμένος, πώς το λέγανε, ο Πικυλίδης. Ναι εντάξει ο Πικυλίδης, ήταν και ένα θηρίο 2 μέτρα. Το σεβόντουσαν και ήταν και ο Ογκώδης και τα λοιπά. Ήταν πολύ καλός για αυτό το πόστο. Αλλά τον Γκαρσία τι να πάει τώρα να κάνει? Να τρώει σουβλάκια στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με τη θύρα 4. Μετά να πηγαίνει να τρώει σουβλάκια στην Αριδαία με το θύρα 4 Αλμοπού Αριδέας. Άστα ρε φίλε, αυτά δεν είναι μεροκάματα. Αυτά είναι τώρα, άστα να πάνε. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Φυσικά για ναι. Είναι η άποψή μου. Και τη βρίσκω πάρα πολύ σωστή. Τι να κάνω. Κώστα. Έτσι το βλέπω για τον Γκαρσία. Μπορεί να τον ξεφτυλίζει τον Γκαρσία κάποιος και ο ίδιος περιμένει τώρα να αναβαθμιστεί. Ξέρεις πως είναι ο Γκαρσία τώρα? Θηρίο. Στην ΚΑΠΑ 17. Τι τώρα, βοηθός στην ΚΑΠΑ 17. Τώρα με πεις εμένα, πάρε την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ βοηθός, θα σε πω καλύτερα να πάω σε εστιατόριο να σφουγγαρίζω, να πούμε, τις τουαλέτες, παρά να πάω βοηθός στην ΚΑΠΑ 17. Τρελός, ρε. Και ας μου δίνουν και 5.000. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Έλα, φίλε. Γιατρέ. Ναι. Είχα θέμα με το λαιμό μου. Ναι. Και μου είπε ο γιατρός ότι πήγα στο κέντρο υγείας. Ναι. Φαρυγκοαμυγδαλίτιδα. Μάλιστα. Και μου έδωσε ένα χάπι γιατί σωστήθως όταν έπαιρνα ανάσα πονούσα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έπαιρνα ανάσα έτσι πόνο. Και μου έδωσε κάτι χάπι τα οποία δεν μου έκανα να σου πω τη διάρκεια. Τι λαιμό δηλαδή, τι είχε λαιμός? Αντιβίωση μάλλον σου έδωσε, προφανώς. Μόλις αντιβίωση, ναι. Και μου έδωσε ένα χάπι για τον πόνο, λέει. Για το. Για τη φλεγμονή, ίσως, αντιφλεγμονώδες, ναι. Ναι, αλλά ναι, επειδή καπνίζω κιόλας, δεν το σταμάτησα. Δεν βοηθάς κι εσύ λίγο. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι που καπνίζεις? 26. Πόσες μέρες πήρες την θεραπεία σου? 7 την αντιβίωση και 3
μέρες του χάπι για τον πόνο. Έχεις πυρετό, βελτιώθηκες κάπου? Όχι, όχι, πυρετό καθόλου. Καθόλου. Βελτιώθηκες καθόλου, δηλαδή καταπίνεις πιο εύκολα, ο λαιμός σου είναι καλύτερα? Ναι, ναι, μια χαρά πολύ καλά. Απλά είναι κάποιες μέρες που την ώρα που μου κάνω τσιχάρο με πονάει, μετά σταματάει. Ναι. Μήπως τίποτα για βέβαια βροχίτιδα και έτσι. Αυτό θέλεις μια εξέταση, να έρθεις να σε δούμε, να τα... ή στον γιατρό που σε εξέτασε την πρώτη φορά, να σου κάνει ένα πανέλεγχο, αν σε έχει ακούσει τότε, να καταλάβει τη διαφορά. Αν είσαι και καπνιστής, πώς χρόνο είσαι? 26. Μικρός ακόμα, αλλά εντάξει, όλα αυτά σε σωρεύονται, ξέρεις, με τον χρόνο. Ε, ναι, ναι, φυσικά. Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνω? Ναι. Τι θερμοκρατικό είμαι, αλλά... Ναι. Δύσκολη δουλειά κάνει. Ναι, και δύσκολη δουλειά κάνει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Και το κάπνισμα. Τι πνέει, τι κάνει εκεί. Να προσέχεις. Είσαι μικρός, αλλά από τώρα πρέπει να προσέχεις. Ναι, γιατί θα έχεις κάνει επιβάνηση στον οργανισμό. Μια χρόνια βροχή δεν μπορεί να την έχεις. Ναι, ναι, να προσέχεις. Ναι. Σε πιτσιρικά, μην το παίζεις άντρας, θα τα προσέχεις. Ναι. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Λουκίδης Νικόλαος σε 336 και Βαλσαμίδης Κωνσταντίνος 117. Αυτοί οι δύο θα έρθουν στην οδό Εγνατία 63, στον τέταρτο όροφο. Στον έκτο όροφο θα χτυπήσει μπάνιο. Έχει κάνει τα μπέλακα, λέει, για να τσιγκουνεύτηκε. Τέσσερις. Εντάξει. Λοιπόν, τι ώρες είσαι εκεί, γιατρέ? Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά περνάς. Ωραία. Μια χαρά. Δόξα τω. Εμένα τώρα με κάνεις τη μέση. Αύριο το απόγευμα. Το απόγευμα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Χιλιτίδης Γιάννης, εμείς την κοπανάμε. Θανάσης, άρεσε? Ωραία, ωραία. Καλά ήτανε? Πέρασε καλά, ξέφυγες. Ξέφυγες λίγο από την καθημερινότητα. Ναι, 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 πολύ, ναι. Θα πας τώρα ξανά στην καθημερινότητα. Ναι. Θα πας αύριο τώρα. Ωραία καθημερινότητα. Ναι, οδήγαξε φόρταμα ξεφόρταμα. Μα στην πόλη μόνο είσαι και στην επαρχία? Στην πόλη. Ναι, στην πόλη. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε το μεσημέρι, παιδιά, να είστε καλά. 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 Τα πούμε το μεσημέρι, παιδιά, να είστε καλά.